Λοιπόν, βρεθήκαμε εδώ για να κάνουμε μια κουβέντα και όχι μια συνέντευξη, γιατί δεν μου αρέσει να λέω ότι είναι συνέντευξη αυτό το πράγμα. Αισθάνθηκα μάλλον την ανάγκη να σε γνωρίσω μετά από αυτά που είδα τα τελευταία. Και την παράσταση στο Hairspray και τη Χαλβάη στο κινηματογράφο. Οπότε είμαστε εδώ για να μιλήσουμε ανοιχτά και ελεύθερα. Εγώ μιλάω τίμια, ελπίζω να μην σε ενοχλήσει κάτι έντονα. Και εγώ μιλάω τίμια και ειλικρινά και νομίζω ότι το έχεις καταλάβει αν έχεις δει συνέντευξή μου, αλλά και ο κόσμος έχει καταλάβει αυτή την τιμιότητα και την ειλικρίνειά μου σε όλα αυτά που λέω, γι' αυτό και με ακολουθεί πιστά. Και μπορούμε να βρίζουμε, αλλά δεν θα σε χειροκροτάει και δεν θα γελάει κανείς με αυτό. Εδώ θα σου χαλάσω το χατήρι, γιατί δεν συνηθίζω να βρίζω και δεν περιμένω να γελάσει ο κόσμος ή να με χειροκροτήσει μέσα από βρισιές. Ξέρω τι κοινό έχω από κάτω, έχω κοινό όλων των οικειών. Είμαι ένας ηθοποιός που έχει κοινό παιδικό πάρα πολύ και νομίζω ότι είμαι ο μόνος ή από τους πολύ λίγους που έχουν και στο θέατρο και στην τηλεόραση πολύ παιδικό κοινό, άρα προσέχω τι λέω κάθε φορά. Στις επιθεωρήσεις πάντως που έχω δει αποσπάσματα, γιατί λέω την αλήθεια, δεν έχω δει, δεν είναι κάτι που θα πήγαινα στο θέατρο να δω εύκολα. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Ναι, με έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια λιγάκι, αλλά κάθε φορά λέω, ίσως θα θέλω να το δοκιμάσω, αλλά δεν το έχω κάνει ακόμα. Αντιστέγεσαι. Το καλοκαίρι, στην καινούργια. Επιθεωρήσεις το δελφινάριο. Τέλος πάντων, παρατήρησα από επαναλήψεις βιντεοσκοπήσεων στην τηλεόραση. Οι οποίες κάνεις... να πούμε ότι έχουν εκατομμύρια views, έτσι, 4,5-5 εκατομμύρια η κάθε επιθεώρηση. Και το κάθε σκετσάκι που απομονώνεται ξεχωριστά έχει πάλι 2,5 εκατομμύρια. Όταν θέλεις να πεις βρισιά και ξεκινάς τη λέξη, παγώνεις και χρησιμοποιείς άλλη λέξη που ρημάρει. Βέβαια το κοινό από κάτω γελάει γιατί ξεκάθαρα καταλαβαίνει ποια ήταν η λέξη που θα ακουγόταν. Δεν είναι πιο έξυπνο όμως αυτό. Και πιο τίμιο απέναντι στα παιδιά. Δηλαδή ο μεγάλος που έρχεται να δει την παράσταση καταλαβαίνει, θέλω να πω, το παιδάκι όμως δεν καταλαβαίνει. Άρα παίζω και με τους δύο. Το παιδάκι γελάει με άλλα πράγματα. Άρα μπορεί να έρθει στην παράστασή μου να δει σε φρελή και να γελάσει με άλλα αστεία που κάνω, με το σώμα μου και λεκτικά ακόμα. Ο πατέρας όμως, ο γονιός, ο μεγάλος, ο έφηβος, γελάει και με πράγματα λεκτικά που καταλαβαίνει το συνειρμό και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί τον τεράστιο αριθμό εισιτηρίων στις παραστάσεις μου. Ότι έχω κοινό όλων των ηλικιών που δεν έχουν άλλοι καλλιτέχνες. Πιστεύεις ότι το παιδάκι δεν ξέρει αυτές τις βρισιές ούτως ή άλλως? Τα πολύ μικρά νομίζω δεν τις ξέρουν, αλλά και αυτά που τις ξέρουν, γιατί τις λένε και στο σχολείο, τα πιο μεγάλα, 10, 12, 14, ακόμα όμως και αυτό δεν τους κάνω το χατήρι να τους τις πω και να τις ακούσουν και να τους δείξω ότι αυτό είναι νόμο και μπορείτε να το λέτε κι εσείς την άλλη μέρα σπίτι σας, στο σχολείο. Καταλαβαίνουν και αυτά το παιχνίδι που κάνω και νομίζω ότι τους αρέσει περισσότερο αυτό το υπονοούμενο που βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει και δεν το ακούνε μπαμ έτσι ξεκάθαρα στη μούρη. Γίνεται συνέχεια αυτό? Γίνεται κάθε χρόνο, υπάρχει ένα τέτοιο στιγμιότυπο σε παράσταση? Όταν παραστεί ανάγκη. Δεν γίνεται επί τούτου για να γίνει. Απλά άμα χρειαστεί να βγει ένα αστείο, δεν το φοβηθώ να το κάνω. Αλλά δεν γίνεται, δεν είναι σκοπός να δουλεύει η παράσταση έτσι. Έχω δει παραστάσεις που δουλεύουν μόνο έτσι. Που νομίζουν πια το 2020 ότι ο θεατής θα γελάει μόνο με βρισιές. Και είναι πάντα γραμμένα αυτά. Είναι πάντα γραμμένα ή αυτό σχεδιάζει πολλές φορές? Τα κείμενα, πάνε. Γενικά. Σε αυτό το στυλ, ρε παιδί μου. Μα αυτό το στυλ δεν το χρησιμοποιώ, εγώ το αποφεύγω. Στο ρημάρισμα, λέω, σε αυτές τις στιγμές που μπορεί να το έχεις κάνει αυτό. Είναι πάντα γραμμένα? Όχι. Υπάρχουν τα κείμενα γιατί αυτά κάνουμε πρόβες για να ανεβάσουμε μια παράσταση. Αλλά έχω αυτή την ελευθερία, επειδή είναι και δικά μου τα κείμενα και δεν δίνω λόγο σε κάποιον συγγραφέα, να αυτοσχεδιάζω. Είναι ένα παιχνίδι που μου αρέσει να το κάνω και με τους ηθοποιούς, γιατί θέλω να πηγαίνουμε εκεί επειδή γουστάρουμε στην παράσταση και όχι γιατί μας πληρώνει κάποιος και πρέπει να είμαστε εκεί στη δουλειά μας την ώρα μας. Έρχονται όλοι γιατί γουστάρουν, η ψυχοθεραπεία, έτσι μου λένε, περνάμε κι εμείς καλά. Και το κυριότερο είναι κάτι που αρέσει και στον κόσμο. Αυτό το να ξεφεύγουμε λίγο από τα κείμενα, από τη σύμβαση αυτή που έχει σκηνοθετηθεί, που παίζουμε τόσο καιρό και κάνουμε κάτι άλλο που γελάνε και οι ηθοποιοί πολλές φορές. Αυτό αρέσει στον κόσμο. Αυτή η διαφορά νομίζω είναι που έχω εγώ με τα άλλα θεάματα και που κάνει τον κόσμο να με θέλουν σαν τρελή και να έρχονται να με παρακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια. Πώς ξεκίνησες, δηλαδή είμαι περίεργος να πάμε πολύ 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 πίσω και να μου πεις πώς ήσουν σαν παιδί, δηλαδή πώς ήσουν στο σχολείο. Ήσουν λίγο, δηλαδή αν σε δει κανείς φατσικά και από τις εκφράσεις και όλα αυτά θα υποψιαστεί ότι μπορεί να ήσουν το παιδί που ήταν ο χαβαλές της τάξης, ο... αυτός που έκανε τους άλλους να γελάνε ή υπήρχε αυτή η σχέση από παλιά? Ήμουν αυτό το παιδί, δεν το είχα καταλάβει βέβαια. Ήμουν η ψυχή της παρέας, αλλά ήμουν... Ήσουν λίγο μπούλης τότε, πώς ήσουν εμφανισιακά? Όπως είμαι τώρα με μαλλιά. Okay. Απλά ήμουν πολύ ντροπαλός. Ήμουν ένα πολύ ντροπαλό παιδί και ίσως αυτή ήταν η αμυνά μου, το να κερδίζω ανθρώπους με το χιούμορ μου, το οποίο είχα. Το χιούμορ είναι από μικρός, μια πολύ καλή άμυνα. Βέβαια. Και, αλλά στη συμπεριφορά μου και με ανθρώπους που δεν γνώριζα, ήμουνα
Πολύ μαζεμένο, πολύ τροπαλό. Δεν είμαι σαρωτικό. Δηλαδή, καμία σχέση με την εικόνα που βλέπει τώρα κάποιο που ξέρει ποιο είναι ο Σεφερλής, που ξέρει ότι είναι τιμόλογο, έχει την ατάκα, θα πάει σε ένα χώρο που περιμένουν όλοι στην τηλεόραση, οπουδήποτε, να πει αστεία να γελάσουν. Κατάλαβε, δηλαδή, μπαίνω σε μια διαδικασία τέτοια. Βέβαια, δεν το κάνω αναγκαστικά. Μου βγαίνει έτσι κι αλλιώ το έχω. Αλλά καμία σχέση η εικόνα αυτή του τύπου που δεν παίρνει χαμπάρι με την εικόνα που ήμουν παιδί. Αλλά χιουμορίστα ήμουνα. Τους έκανα να γελάνε, με θέλαν όλοι στην παρέα τους, θέλαν να βγαίνουμε. Πήγαινα στη δισκοτέκ τότε, 12 ώρα ξεκίναγε το πρόγραμμα και ανέβαινα πάνω και χόρευα και έκανα διάφορα και μαζευόσαν όλοι γύρω μου και γελάγανε. Αλλά διάφορα, έκανα και ως γλυκιά, χόρευα. Εγώ τι κάνω, το κάνω σοβαρά, δεν το κοροϊδεύω. Αυτή είναι η διαφορά του. Εγώ δεν το χλεβάζω, δεν το κοροϊδεύω, άσχετα με το τι λένε. Εγώ το κάνω σοβαρά, το υποστηρίζω και μέσα από εκεί βγαίνει το αστείο. Δηλαδή, όποιος μπορεί να διακρίνει το αστείο σε όλο αυτό που κάνω πολύ σοβαρά. Νομίζω γελάει αυθόρμητα και αυτός είναι ο στόχος μου. Αλλά ήμουν ένα παιδί που ούτε είχα σκοπό να γίνω ηθοποιός, προέκυψε, ούτε πήρα πολύ σοβαρά όλο αυτό, ότι το κάνω για να γίνω γνωστός, για να βγάλω λεφτά. Το έκανα γιατί ήταν ανάγκη δικιά μου να εκφραστώ μέσα από αυτή τη δουλειά. Να κάνω τύπους που στην προσωπική μου ζωή δίλιαζα να κάνω ή να είμαι αυτό που παρουσιάζω στο πανί, στην τηλεόραση, στο θέατρο. Ήταν μια διαδικασία να νιώσω εγώ καλά μέσα από αυτό. Γι' αυτό και ίσως δεν έχω καταλάβει ακόμα και μέχρι σήμερα, γιατί μου λένε πολλοί, πώς δεν έχεις καβαλήσει το καλά με όλα αυτά που έχεις κάνει. Παιδιά, δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι μεγάλο. Κάνω κάτι που μου αρέσει, προσπαθώ να το εξελίσσω σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Έχει ανταπόκριση στον κόσμο, μου αρέσει αυτό, αλλά δεν αισθάνομαι ότι είμαι διαφορετικός άνθρωπος από κάποιους άλλους. Από έναν οικοδόμο που χτίζει σπίτι για να μείνει ο κόσμος μέσα και να μην κάθεται στο κρύο, από έναν γιατρό που κάνει μια εγχείρηση και σώζει έναν άνθρωπο. Δεν αισθάνομαι ότι εγώ, το ότι έχει δουλειά μας δημοσιότητα και προβολή και μας βλέπουν στον δρόμο και λένε «Α, ο Σεφερλής». Δηλαδή, εγώ προτιμώ να με αγκαλιάσουν, να με φιλήσουν και να μου λένε αυτά που μου λένε, παρά να πούν «Ο Σεφερλής» και να μην με. Εκεί ντρέπομαι και αισθάνομαι άβολα. Δηλαδή, μπορεί να είμαι σε φασβουντάρι και να μου φύγει ο δίσκος. Αισθάνομαι τόσο αμήχανα όταν με δείχνουν και δεν με πλησιάζουν, γιατί ντρέπονται, γιατί φοβούνται. Από το να έρθουν και να με αγκαλιάσουν και να με φιλήσουν και να μου πούν αυτά που αισθάνονται. Οπότε, σαν παιδί, όταν έβλεπες κωμωδίες, είχες αυτά τα βιώματα, επειδή γνωρίζω και την ηλικία σου, φαντάζομαι ότι πήγαινες σε σινεμά και έβλεπες τους κωμικούς της εποχής, τύπου Ψάλτης, Μουστάκας και τέτοια, ή είχες ξεκινήσει από την τηλεόραση μια συμπάθεια προς τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και τους κωμικούς του, ή. Πώς να σου γνώρισες πω ότι δεν εσύ, πώς είχες επαφή με αυτά τα πράγματα. Πιο πολύ επαφή είχαμε αυτούς που πήγαν με την παρέα μου, εννοώ τους πιο σύγχρονους, εννοώ Ψάλτη, Μουστάκα, τους οποίους λάτρευα και είχα τη μεγάλη τύχη και χαρά και τιμή να παίξω μαζί τους κάποια στιγμή. Αλλά πιο πολύ κινηματογράφα βλέπω παρά τηλεόραση. Τις ελληνικές κωμωδίες δεν τις έχω δει. Δηλαδή πιστεύω ότι είμαι ο μόνος Έλληνας που δεν έχει δει καμία ελληνική κωμωδία. Και όταν λέω σχεδόν καμία, γιατί ζούσα σε μια οικογένεια που οι γονείς μου δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα αδέρφια μου ήταν πιο μεγάλα, είχαν άλλες ώρες, άλλες παρέες. Δηλαδή δεν βρισκόμασταν όλοι μαζί σαν οικογένεια να κάτσουμε στο σπίτι να δούμε μια ελληνική ταινία και να περάσουμε καλά. Οπότε δεν υπήρχε είχα δηλαδή αυτή η κλασική παράδοση του Σαββατόβραδου που η κρατική τηλεόραση συνήθως Σάββατο, ΕΡΤ, ένα ΕΡΤ, δύο, δεν θυμάμαι ποιες ήταν, η ΕΝΕΔ μάλλον ήταν και ΕΡΤ. Είχαν αυτό το πράγμα που το Σάββατο το βράδυ έπαιζαν παλιά ταινία της Φίνος Φίλ και καθόταν η οικογένεια και σπάγανε τηλεθεάσεις. Δεν είμαι από αυτά τα παιδιά που ζούσε μια τέτοια οικογένεια, γιατί σου λέω οι γονείς μου δουλεύανε πάρα πολύ και δεν είχαν ούτε το κουράγιο ούτε την όρεξη να κάτσουν να δουν ταινία και να κάτσω εγώ σαν παιδί μαζί τους. Και μια κουβέντα που μου είπε ο Κώστας Πρέκας την πρώτη φορά που με είδε σε μια θεατρική παράσταση, μου λέει συνδυάζει στοιχεία από όλους τους παλιούς κωμικούς χωρίς να μιμήσει κανέναν. Και λέω, μα δεν έχω δει ελληνικό κινηματογράφο, γι' αυτό και δεν μιμούμε. Δηλαδή, γι' αυτό και δεν. Αλλά αυτό εννοούσε ότι συνδυάζω αυτή την αμεσότητα, αυτή την ετοιμολογία, αυτό το συναξάρισμα που μπορώ να κάνω πάνω στη σκηνή για ώρες, χωρίς κείμενο, χωρίς τίποτα που το κάνουν όλοι οι παλιοί μεγάλοι. Χωρίς μου να μιμούμε. Δεν μπορώ να βρει σημείο αναφορά σε κάποιον ότι έχω πάρει στοιχεία από κάποιον και προσπαθώ να τον μιμηθώ. Άρα είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε με Στάθη Ψάλτη, με Σωτήρη Μουστάκα και ξένες ταινίες τώρα που μου θύμισε την εφηβεία μου. Band Spencer Terence Hill, δηλαδή αυτά έβλεπα που ήμουν. Ούτε έβλεπα ταινίες καράτε που ήταν μόδα εκείνη την εποχή και πηγαίνανε όλοι οι φίλοι μου. Έβλεπα κωμωδίες, τις κυνηγούσα. Άλλους ξένους έτσι. Είχα δει, θυμάμαι και μου είχε μείνει η ταινία η Miss the Fire με τον Ρόμπιν Ουίλιαμς, το οποίο έκανα και στο θέατρο. Πιο μετά. Ήμουν πιο μεγάλο, ναι. Γιατί θυμάμαι. Ή το Kramer and Dion Kramer, δεν ξέρω τα χρονολογίες και τέτοια, δεν τα θυμάμαι αυτά. Αλλά ταινίες που μου έχουν μείνει, με έχουν σημαδέψει, που έκλαια κιόλας και στις δύο αυτές,
Γι' αυτό σου λέω ένα συναισθηματικό παιδί από τότε. Και όλη τη φόρτιση που μπορεί να είχα την έβγαζα βλέποντας τις ταινίες. Αλλά έβλεπα πιο πολύ αυτές τις κωμωδίες. Και θαύμαζα το Σωτήρη Μουστάκα, το Στάθη Ψάλτη, το Θανάση Βέγκο, δηλαδή όλους τους μεγάλους, τον Γουτσά, εντάξει, τον οποίο έπαιξα. Και ξαφνικά, πότε εμφανίζεται αυτή η ανάγκη να πεις μήπως να γινόμουν ηθοποιός ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πώς προέκυψε. Τελειώνοντας το Λύκειο, πέρασα στην Αθήνα για να γίνω καθηγητής τεχνικών λυκείων, σε ΛΕΤΕ. Ήταν η αφορμή να φύγω. Δεν είχα δηλώσει κάτι συγκεκριμένο. Δεν ήθελα να γίνω κάτι που μου άρεσε. Δεν είχα αποφασίσει τι θέλω να γίνω. Αλλά στην Κόρινθο, που γεννήθηκα και μεγάλωσα, είχα αρχίσει να παίζω ερασιτεχνικά θέατρα. Από εκεί κατάλαβα ότι μέσα από αυτό εκφράζομαι και μπορώ να γίνω κάποιος άλλος και να βγάλω άλλα στοιχεία του εαυτού μου που δεν τολμούσα να τα βγάλω στην προσωπική μου ζωή. Ήρθα λοιπόν στην Αθήνα, γράφτηκα στη σχολή που είχα περάσει, είδα και επίσημα ότι δεν με ενδιέφερε και αποφάσισα να πάω να κοιτάξω μια δραματική σχολή, μήπως το σπουδάσω και ό,τι γίνει. Βέβαια, είχε περάσει περίοδος εξετάσεων για τη δραματική σχολή και μπήκα σαν ακροατή σε μια σχολή. Εκεί λοιπόν άρχισα να διαβάζω βιβλία θεατρικά, ήρθα σε επαφή με βιβλία, γιατί ούτε και βιβλία διάβαζα στην Κόρινθο. Ήμουνα με τα μαθήματά μου, ήμουνα καλός μαθητής αριστούχος σε όλα τα χρόνια της πορείας μου στο σχολείο. Οπότε το πρώτο βιβλίο που διαβάζω εκεί στη δραματική σχολή ήταν «Ο Καλλιγούλας του Καμί». Και παθαίνω πλάκα, το ξαναδιάβαζα, δηλαδή έλεγε τόσο σημαντικά πράγματα μέσα και δικαιολογούσε όλα αυτά τα δικαιολόγητα που έκανε με έναν τρόπο ο Καμί, που εντυπωσιάστηκα και αρχίζω μετά να παίρνω βιβλία και να διαβάζω. Ερχόταν και ένα γεροντάκι, Θεός χωρέσει τον, και έφερνε με μια τσαντούλα και πουλάγε βιβλία θεατρικά. Και έπαιρνα, εγώ έπαιρνα βιβλία και πήγαινα σπίτι και διάβαζα. Εκεί μου μπήκε το σαράκι λοιπόν του να ασχοληθώ με αυτό. Αλλά πάλι όχι στοχεύοντας να γίνω φήμα, να γίνω γνωστός, να βγάλω λεφτά. Δηλαδή καμία σχέση. Ούτε ονειρευόμουν να έχω θέατρα και. Μ' άρεσε όλη αυτή η διαδικασία να διαβάζω και να βλέπω τι έχουν γράψει. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι. Υπάρχει και ένα ζήτημα σε σχέση με την εμφάνιση σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ένας ηθοποιός που είναι συνήθως ο πολύ ωραίος γίνεται ο πρωταγωνιστής. Οι υπόλοιποι είναι οι δευτεραγωνιστές, οι character actors, όπως τους λένε στην Αμερική, οι οποίοι συνήθως παίζουν τους πιο ρεαλιστικούς χαρακτήρες, τους πιο προσγειωμένους στη γη και τους φίλους των πρωταγωνιστών. Οι δεύτεροι, ρε παιδί μου, που έχουν ρόλους βέβαια και είναι πολύ χρήσιμοι στα έργα, αλλά το έχω συζητήσει αυτό κάποτε με τον Ντάστιν Χόφμαν. Του είπα ότι όταν είχε... ότι αν μάλλον στο σήμερα εμφανιζόταν όπως όταν είχε βγει με τον Πρωτάρη, πίστευε ότι θα του δώσουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο αν έβγαινε σήμερα. Μου λέει φυσικά όχι. Τότε λέει ήμουν τυχερός για την εποχή μου, γιατί στα 70's εμφανίστηκαν σκηνοθέτες οι οποίοι ήθελαν να έχουν ρεαλιστικά πρόσωπα για να τους βάλουν σε αληθινές ιστορίες και πράγματα που ήθελαν να πούν σε σχέση με την αληθινή ζωή εκεί έξω. Εγώ ήμουν ένας κοντός με μια μεγάλη μύτη, κανένα γοητευτικό πρόσωπο, δεν ήμουν ούτε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ούτε εκείνος, ούτε ο άλλος. Αλλά είχα την τύχη να έχω σκηνοθέτες που με πήρανε και ψάχναν ανθρώπους σαν εμένα εκείνη την περίοδο. Και σήμερα στον κινηματογράφο έχουμε ανθρώπους που εμφανίζονται σαν δευτεραγωνιστές, αλλά κάποια στιγμή, δεν θέλω να πω ρε παιδί μου ότι είσαι ο άσχημος εισαγωγικά, καταλαβαίνεις, ναι, αλλά ναι. Έχεις μια φιγούρα που οδηγεί το μυαλό σου προς την κωμωδία. Ναι. Πολλοί κωμικοί το εκμεταλλεύονται αυτό ή μάλλον καταλήγουν στην κωμωδία γιατί τους οδηγεί δρόμος εκεί, είναι ξεκάθαρο. Και ανακαλύπτουν ή μελετάνε πολύ και βρίσκουν το ταλέντο τους σε αυτό το είδος. Εμένα, σε διακόψω, στη δραματική σχολή μου λέγανε ότι είμαι πιο καλός στα δραματικά κομμάτια. Γιατί εκεί παίζαμε τα πέντε, αφού πέρασα μετά στη σχολή, έπαιζα διάφορα κομμάτια, κάναμε στούντιο το λεγόμενο, και έπαιζα και δραματικά και κωμικά. Βέβαια, με τράβαγε η κωμωδία, αυτό ήθελα να κάνω και σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρας και ήθελα να κάνω τον κόσμο να γελάει. Αλλά παίζοντας δραματικά κομμάτια, μου λέγανε οι καθηγητές, είσαι πιο καλός στα δραματικά κομμάτια. Και όσες φορές έχω χρησιμοποιήσει και σε παραστάσεις που το απαιτεί ο ρόλος, στιγμές δραματικές, ο κόσμος κλαίει από κάτω. Και μου το λένε μετά στα καμαρίνια. Μου λέει, κύριε Σεφελή, ήρθαμε να γελάσουμε, αλλά στο τέλος κλάψαμε. Και τους λέω, όλα τα συναισθήματα είναι ωραία. Και είναι η λύτρωση, είναι καλό να βγαίνει από μέσα μας αυτή η φόρτιση που υπάρχει. Και πάνω απ' όλα ήταν αληθινό αυτό που σας έδωσα, γι' αυτό και παρασυρθήκατε και κλάψατε. Αλλά πραγματικά η κωμωδία
την κομμωδία την ακολούθησα γιατί ήταν δική μου ανάγκη, εσωτερική ανάγκη, ούτε λόγω φυσικ, ούτε. Απλά ήθελα εγώ να κάνω κομμωδία. Ήθελα να ακούω αυτό το γέλιο το οποίο το ακούω και με τρελαίνει. Που, λέω, που λέει τόσες ώρες που παίζεις δεν κουράζει. Λέω, όταν παίζεις στοίχημα και κερδίσεις και 2 ευρώ και 3 δεν χαίρεσαι. Εγώ το κάθε αστείο είναι ένα στοίχημα, ναι. Όταν ακούω 500 γελιά είναι 500 στοιχήματα. Μπορώ μετά να πάω να κοιμηθώ. Με τόσο χαρούμενος, τόσο γεμάτος, γιατί μου λέει τόσες ώρες που κάθεσαι μετά, πού το βρίσκεις το κουράγιο. Το βρίσκω γιατί είμαι τόσο ανεβασμένος με όλο αυτό που έχω ζήσει, που και άλλες 6 ώρες μπορώ να κάτσω. Μετά τη σχολή, ποιες ήταν οι πρώτες επαφές? Οι πρώτες επαφές ήταν να. Σκέφτηκες ότι μπορείς να το κάνεις επάγγελμα? Ναι, μετά αφού αυτό είχα σπουδάσει, έλεγα αυτό θα ακολουθήσω να κάνω. Υπήρχε τότε η τηλεόραση, άρχισε και η ιδιωτική που έκανε σύριαλ πολλά, τότε πεζόντουσαν στην αρχή πολλά σύριαλ, οπότε υπήρχε ζήτηση. Οπότε, ναι, ηθοποιοί πηγαίναμε, μας βλέπανε, παίζαμε ρολάκια μικρά. Είχα παίξει με τον Γιώργο Κωνσταντίνου σε σύριαλ που έκανα, με τον Θανάση Βέγκο στον αστυνόμο Θανάση Παπαθανάση. Είχα κάνει κάποια πραγματάκια πολύ μικρά και με κείμενο άλλου. Αλλά ούτε είχα ξεχωρίσει, ούτε είχα φανεί, ούτε με ήξερε κανείς. Και έρχεται το 1995 το ταξί. Άσχετο, η ταινία του Ζερβού. Ήταν είχες... εκείνη την περίοδο που είχα γράψει το σενάριο, γιατί είχα κάνει το ταξί, ήμουν γνωστός και έπαιζα στην ταινία του Ζερβού ένα ρολάκι. Αλλά είχα γράψει το σενάριο. Ήταν η πρώτη εμφάνιση στο σινεμά. Ναι, ήταν η δεύτερη. Είχα κάνει και μια ταινία του Γιώργου Πανισόπουλου, Το Μαγαπάς, που έπαιζα ένα πολύ μικρό ρόλο σε ένα λεωφορείο μέσα, δεν το ξέρει κανείς. Δραματικό και. Το βιογραφικό στο IMDb. Ναι, αναφέρεται. Το είδα και εγώ και έλεγα. Ωραία ταινία, Το Μαγαπάς. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Είχα κάνει κάτι θρησκευτικές ταινίες που ήταν για συγκεκριμένο κοινό. Ήταν φιλμ αυτά ή για βίντεο, ας πούμε. Για βίντεο. Με σκηνοθέτη τον Μάριο Ρετσίλα. Δηλαδή υπήρχε κίνηση, δούλευα, πήγαινα, το κυνηγούσα. Μ' άρεσε αυτή η διαδικασία. Αλλά πάλι, κατά βάση η τηλεόραση ήταν αυτή που σιγά σιγά άρχισε να στρώνει κάτι. Ναι. Και το μπαμ έγινε το ταξί. Βέβαια, δηλαδή, από τις συμμετοχές μου στα σύριαλ αυτά, βλέπανε στα γυρίσματα ότι εγώ είχα μια ετοιμολογία, ένα χιούμορ και κάποιος βοηθός σκηνοθέτη με πήρε να κάνω το ταξιτζί. Ο Κώστας ο Σκύλας, ο οποίος τον αναφέρω και του λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά αυτός με ανακάλυψε, μου πρότεινε να κάνω το ταξί και μπαίνοντας στο ταξί και αρχίζοντας να παρουσιάζω το χιούμορ μου και τον αυτοσχεδιασμό μου, έγινε η διαφορά. Βγήκε ένα άλλο είδος χιούμορ για εκείνη την εποχή, το 1995. Μετά είδα ότι όλη η διαφήμιση οδηγήθηκε προς τα εκεί, με τα λογοπαίγνια, με αυτά. Ποιο ήταν το πρώτο λογοπαίγνιο αστείο που έγινε, διαδόθηκε ουσιαστικά από την καριέρα σου? Το καλό ήταν. Το καλό ήταν σλόγγαν μετά το ταξί όμως. Ναι, το καλό ήταν το μεγάλο σλόγγαν που το λέγανε μικροί και μεγάλοι. Περνούσε έξω από καφενείο και βγαίνανε κάτι ηλικιωμικοί και μου λέγανε σε φερελί, καλό Και ήταν αστείο και στα καφενεία. Τα παιδάκια πολύ. Τα παιδάκια πάρα πολύ. Ερχόντουσαν δάσκαλοι στο σχολείο μου, λέγανε στην παράσταση, κύριε Σεφελή, τι τραβάμε, λέει, με αυτό το καλό που έχετε, λέει. Αυτό ήταν το πρώτο σλόγγαν. Το πρώτο σλόγγαν. Okay. Το πρώτο, το οποίο ήταν ένα σλόγγαν που βγήκε τυχαία σε κάποιο γύρισμα, είπα ένα αστείο και αυτό σαρκάστηκα από τον Καταμάρχον Ευαγγέλιον. Που έκανα το Βλάση, ένα ήρωα που ήταν και λίγο ο Σεφελή, δηλαδή ήταν ο τύπο που έκανε. Στο Star ήταν αυτό. Όχι, στο Sky τότε. Στο Sky πριν γίνει Αλφα και μετά πάλι Sky. Ήταν το 98, δηλαδή το 95 έκανα ταξί, πήγα φαντάρο το 96, εξαφανίστηκα και γύρισα το 98 και άρχισα να κάνω την εκπομπή αυτή στο Sky, το Καταμάρχον Ευαγγέλιον. Εκεί λοιπόν είπα ένα αστείο και αυτό σαρκάστηκα και είπα αχ, καλό Και ακούω την άλλη μέρα στον δρόμο, καλό. Κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Και αρχίζω μετά και το είπα σε όλες τις μορφές, δηλαδή. Μέχρι και σαν Χριστόδουλος το έλεγα, καλό Θέλω να πω, το αγάπησαν πάρα πολύ αυτό το σλόγγαν, ακόμα αυτό που και λέμε σήμερα. Κουλτούρα, μπήκες εκεί μέσα. Και μετά κάποια σλόγγαν βγαίνανε και από μόνα τους, κάποια τα δημιουργούσα επί τούτου. Έλεγα τώρα πρέπει να φτιάξω ένα σλόγγαν. Ο τύπος αυτός που έφτιαχνα και είχε μια διάρκεια μέσα από διάφορα επεισόδια, λέω πρέπει να έχει ένα σλόγγαν. Σκεφτόμουν, το βρίσκα. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία επί τούτου να κάνω σλόγγαν, τα οποία μέχρι και σήμερα ακούγονται, λέγονται, μου τα φωνάζουν από κάτω στις παραστάσεις. Ήταν μια πορεία δηλαδή, πολλών χρόνων που συνέχεια έβγαζα καινούρια σλόγγαν, καινούριους τύπους και αυτό άρεσε στον κόσμο. Έτσι η επιτυχία από την τηλεόραση σιγά σιγά σου επέτρεψε να γίνεις κάτι σαν θειασάρχης ή πρωταγωνιστής, ας πούμε. Θέατρο πριν. Αυτό έγινε το 2004. Πριν έπαιξα με όλους τους μεγάλους που ανέφερα. Πριν ξεκίνησα το 98, μόλις είχα απολυθεί στο Δελφινάριο, με το Στάθη Ψάλτη,
τον Πάνο Μιχαλόπουλο, ήταν αστείασο πιο νεανικό, πιο διαφορετικό και κάναμε τεράστια επιτυχία με την παράσταση Σύμμετ Ιτανικό. Ναι, Ελένη Φιλίνη ήταν ωραία παράσταση. Όμως Φώτης Μεταξόπουλος σκηνοθέτης. Εντάξει, το Δελφινάριο είχε πάντοτε μια παράσταση. Ο Σιμίτης ήταν τότε στα πάνω του. Ο τίτλος ήταν πάρα πολύ ευρηματικός. Ο Τιτανικός είχε βγει στους κινηματογράφους και τεράστια επιτυχία. Τελειώσαμε αρχές Οκτώβριο επειδή άρχισε να βρέχει στο Δελφινάριο. Καμία σχέση εγώ με το Δελφινάριο τότε σαν επιχείρηση, σαν ηθοποιός. Το 99 πάω, παίζω πάλι στο Δελφινάριο. Το 2000 και 2001 στο Άλσος. Με πήραν μεταγραφή. Εκεί άρχισα να ανεβαίνω. Που έπαιξα με Σωτήρη Μουστάκα, Γιώργο Κωνσταντίνου, Βασίλη Τσιβιλίκα, με όλους τους μεγάλους, Έλντα Πανοπούλου, Κώστα Βουτσάπ. Και το 2004 αποφασίζω να πάρω τα πράγματα στα χέρια μου. Βέβαια, έκανα χειμώνα καλοκαίρι δούλευα τώρα. Σου είπα μόνο τα καλοκαιρινά, τις επιθεωρήσεις. Και το 2004 αποφασίζω να πάρω θέατρο, το Θέατρο Αθηνά, από τον Δημήτρη Μαροσούλη. Την επιχείρηση δηλαδή, τη δουλέψω για 3 χρόνια και ξεκινάω με το Fame Story. Ήταν το Fame Story τότε πάλι στα πάνω του, ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες που είχαν γίνει με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και όλα, επειδή τα έκανα όλα αυτά. Και γίνεται μια επιτυχία στο Θέατρο Αθηνά, ένα θέατρο 400 θέσεων, το οποίο ήταν κάθε βράδυ γεμάτο. Δηλαδή απίστευτο. Και ήταν η πρώτη δουλειά που ξέφυγα από τους μεγάλους και ήμουν εγώ, ο Γιάννης ο Καπετάνιος, η Έλληνα Τσαβαλιά, που μόλις είχαμε πρώτο βρεθεί και είχαμε κάνει και το Χάρη, ήταν στα πρώτα μας χρόνια. Τώρα από ένα πολύ νεανικό θέατρο χωρίς τα μεγάλα ονόματα. Εγώ ήμουν μπροστά βέβαια, αλλά το τόλμησα γιατί είχα αποκτήσει λίγη δύναμη. Είχα δει ότι ο κόσμος ακολουθεί αυτό που κάνω μέσα από τις επιθεωρήσεις που είχα κάνει πριν. Εκεί ρίσκαρα, πήρα τα πράγματα στα χέρια μου, έκανα επιτυχία με το Fame Story και το 5 βγαίνει το Δελφινάριο σε πληστηριασμό. Και αποφασίζω να πάω να το πάρω. Βέβαια η Έλληνα μου έλεγε μη, είναι μεγάλο ρίσκο. Πολλοί είχαν πέσει και περιμένανε να πάθω μεγάλη μία, το πήρα τελικά. Και από το 5 λοιπόν μέχρι σήμερα είμαι στο Δελφινάριο, αλλά το 4 έγινε, πάρθηκε αυτή η απόφαση να αυτονομηθώ λίγο, να κάνω πράγματα όπως εγώ τα φαντάζομαι, όπως εγώ τα έχω στο μυαλό μου, πλούσια, χλιδάτα, φαντασμαγορικά και να μην έχω κάποιον από πάνω που μου λέει μην κάνεις αυτό γιατί είναι ακριβό ή μην κάνεις αυτό γιατί δεν θα αρέσει. Εγώ είχα ένα ένστικτο, αυτό ήθελα να κάνω, αυτό το είδος υπηρετούσα, δεν παραστράτησα, δηλαδή το πίστεψα, απευθυνόμουν σε έναν κόσμο που ήθελε αυτό το διαφορετικό χιούμορ και μέχρι σήμερα αυτό κάνω και φροντίζω να το εξελίσω όσο περισσότερο μπορώ. Η τηλεόραση εξαφανίστηκε σταδιακά με εξαίρεση μάλλον το πρωινό του Μέγκα πάνω κάτω. Ναι, για κάποιο διάστημα από το 98 έκανα, μετά πήγα Αντένα, έκανα στον Αντένα κάθε χρόνο το Προσοχή Μαρκοπέδιο, The Σέφερλι Show, Χτυποκράδιο Σέφερλι Hills. Αυτά ήταν χρονιές, ναι. Συνεχόμενες δηλαδή. Έκανα τηλεόραση πάρα πολύ, με πάρα πολλά σκέτ, με πάρα πολλούς τύπους που και εκεί βγαίνανε σλόγγαν καινούργια. Εντάξει, θέλω να πω, εκεί αγαπήθηκα πάρα πολύ μέσα από τηλεόραση, γιατί είναι ένα μέσο που πάει σε όλα τα σπίτια, πριν βγει ακόμα το ίντερνετ και όλα αυτά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο κόσμος με χόρτασε, με αγάπησε, γιατί έμπαινα μέσα στα σπίτια του και έβλεπα ένα δικό του άνθρωπο. Και αυτό μου δίνει περισσότερη δύναμη. Να φανταστείτε ότι στο Δελφινάριο, όταν ξεκίνησα το 5, έπαιζα και με 80 άτομα και με 100. Δεν ξέρω πού είναι το Δελφινάριο κάποιοι που θέλουν να δουν σε Βέρλι. Και έφτασα στο σημείο να παίζω με ένα γεμάτο θέατρο κάθε βράδυ για 6 μέρες τη βδομάδα. Θέλω να πω, το χτίσα όλο αυτό. Δεν βρήκα τίποτα έτοιμο, δεν βρήκα ένα κόσμο που πήγαινε Δελφινάριο. Είχε ένα όνομα, βέβαια. Για το είδος. Ναι, δηλαδή, αλλά όλοι ξέρανε ότι το καλοκαίρι το Δελφινάριο είναι η επιθεώρηση. Ναι, αλλά δεν, όταν το πήρα εγώ, δεν ήρθε κόσμος από τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, δεν είχε ένα κόσμο που τον κουβαλούσε και μου τον έφερε έτσι κι αλλιώς. Ήρθε κόσμος για να δει σε Φερλή και την παράσταση που είχε ετοιμάσει. Οπότε σιγά σιγά χτίστηκε όλο αυτό. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή αισθάνθηκες ότι έφαγες μια απόρριψη εκεί αρχικά. Όχι, από τον κόσμο καθόλου, όχι, καθόλου. Παρακολουθούσε το είδος. Καθόλου απόρριψη. Δεν ήξερε πού είναι ο χώρος, δεν ήξερε. Δηλαδή έμπαινε σε μια διαδικασία να γνωρίσει τον καινούριο χώρο που είναι ο Σεφερλής. Δηλαδή θέλω να πω ήταν ένα. Ναι, αλλά μιλάς για το κοινό σου τώρα. Ναι. Είναι το κοινό μου από όλη την Ελλάδα. Ότι ήταν ίσως κάπου κλώτσισε ο κόσμος του καθόλου. Ήταν άγνοια. Ήταν κόσμος της επαρχίας, γιατί στην τηλεόραση με έβλεπε όλη η Ελλάδα. Εκεί λοιπόν, σιγά σιγά μέχρι να μπει στη διαδικασία αυτή να μάθει πού είναι ο Σεφερλής, δεν ξεκίναγε να έρθει. Δεν ήταν απόρριψη καθόλου, γιατί τα νούμερα τα έκανα στην τηλεόραση και τότε. Του άλλου κοινού. Το άλλο κοινό δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Θέλω να πω, στο κοινό που απευθύνομαι όλα αυτά τα χρόνια, απευθύνομαι και σήμερα. Ποιο είναι το άλλο κοινό και ποιο είναι το κοινό το δικό μου. Οι διάδροποι. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Οπότε,
αυτά τα χρόνια δεν σε ενδιαφέρει καθόλου η ιδέα του κινηματογράφου ή δηλαδή δεν το σκέφτηκες? Το σκέφτομαι και αυτή την ταινία την έχω γράψει πάρα πολλά χρόνια. Απλά δεν είχα χρόνο μετά να την υλοποιήσω. Πόσα είναι, σαν ιδέα δηλαδή από πότε ξεκινάει το Χαλβάι? Πολλά χρόνια, 15. Εγώ πάντα σκεφτόμουν και έγραφα και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Μ' άρεσε αυτό το χιούμορ που κάνω ακόμα και σήμερα, το ανατρεπτικό. Έβλεπα ταινίες τέτοιες, αλλά τις έβλεπα και όχι επηρεάστηκα. Τις έβλεπα γιατί μ' άρεσε αυτό το είδος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ότι είδα αυτές και λέω, α, θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Το χιούμορ το δικό μου και στην παρέα ήταν το ανατρεπτικό και το λογοπαίγνιο και αυτά. Και είδαμε στις ταινίες αυτές, τις ξένες, το Top Secret, τρελή πτήση και όλα αυτά. Mm-hmm. Ότι είναι κάτι που έχουμε κοινά σημεία. Μ' αρέσει. Και τις ακολουθώ και έβλεπα ότι τις ακολουθεί και πολλοί κόσμος. Δεν είμαι μόνο εγώ. Αλλά λέω είναι ένα είδος που αγαπιέται από τον κόσμο. Είναι αυτό το αυθόρμητο που γελάς χωρίς να πεις τώρα γιατί γίνεται αυτό. Γιατί να δώσει λογική εξήγηση σε κάτι που εκ των πραγμάτων βλέπεις ότι είναι ακραίο. Υπάρχει κάτι που σεβάστηκα πάρα πολύ σε σχέση με την ταινία. Το γεγονός ότι από τα πρώτα πλάνα, εκεί που ξυπνάς, έχεις δίπλα τη φωτογραφία του Frank Drebin. Ναι. Δηλαδή, λες κατευθείαν στο θεατή που ξέρει ποιο είναι το σημείο αναφοράς σου. Και ότι ο ήρωάς του είναι αυτός και όχι ο James Bond. Και αυτό είναι κάτι που εγώ το θεωρώ τίμιο, γιατί αν κάποιος έρθει και σου πει ότι έκλεψες τις τρελές σφαίρες εισαγωγικά και ή την ιδέα ότι θα προσεγγίσεις αυτό το πράγμα, τη σάτυρα, ακριβώς τόσο... Δηλαδή... Αυτό είναι το χιούμορ μου και το Peter Sellers έχω δει, δεν κλέβω τίποτα. Έχω δει, ας πούμε, και ο Peter Sellers μ' άρεσε και τρελνόμουν από τις ταινίες του. Ναι, είναι, και είναι... ο ήρωάς μου είναι αυτός, δεν είναι όμως... Υπάρχουν όμως... και στοιχεία και του Κλουζό κάποιες φορές. Δηλαδή, είναι... ο τρόπος που χτυπάει πάνω σε πράγματα συνέχεια και προκαλεί καταστροφές, θυμίζει την γκαφατσοσύνη του. Και ο Drebin, έτσι ήταν, δηλαδή, και ο ένας έχει πάρει στοιχεία από τον άλλον, άμα το πάμε έτσι, αλλά δεν είναι. Είναι ο ήρωας πάντα ο σοβαροφανής. Που... Απλά η διαφορά είναι ότι εσύ το λες, ρε παιδί μου, ξεκάθαρα στην οθόνη. Κοίτα, αυτό πάω να κάνω. Και όχι μόνο αυτό, δεν το έκανα για αυτό για να δείξω αυτό. Το έκανα ότι αυτός, όλοι θα περιμένανε ότι έχει είδωλο τον James Bond και κάποιον πολύ σοβαρό. Και εγώ ήθελα να δείξω ότι αυτός ο ήρωας, ο δικός μου Μπέκρας, έχει ήρωα αυτόν. Mm-hmm. Έναν αστυνόμο, detective, γκαφατζή. Δηλαδή, αυτό που λέω από την αρχή. Εγώ είμαι, όπως είπα και πριν, τίμιος και ειλικρινής. Από την αρχή ξεκαθαρίζω τα πράγματα. Ο Μπέκρας ήταν περισσότερο μία αναφορά στον ήρωα του Γιάννη Μαρή. Ναι, τον αστυνόμο Μπέκα. Ή κυρίως ήθελες κατά κάποιο τρόπο να κάνεις και μία αναφορά ή μία σάτυρα πάνω σε αυτό που είχε φτιάξει ο Χάρι Κλίν με το άλλο. Όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Γιατί ο ήρωας Μπέκας δεν έχει καμία σχέση με τον Μπέκρα. Τίποτα, ο Μπέκρας πηγαίνει κυρίως προς το Χάρι Κλίν του Αλαλούμ. Ναι, ο Χάρι Κλίν ήταν ένα σκετσάκι μόνο που έκανε εκεί στο σπίτι που είχε μπει. Αρκετά μεγάλο σε διάρκεια στην ταινία. Ναι, και έκανε... επίσης είχε μουστάκι, είχε... το πήρε πολύ κωμικά. Δηλαδή, mm-hmm. κατά κάποιο τρόπο, εγώ αισθάνθηκα ότι έκανε και μία αναφορά και στον Χάρι Κλίν. Όχι, δεν το θυμόμουν, το θυμάμαι γιατί το λάτρευα το Χάρι Κλίν. Ήταν πρότυπό μου και αυτό. Αλλά δεν έψαξα τώρα πάλι να δω πώς είχε κάνει το. Τον Μπέκα θυμάμαι, το σκέτς εκείνο, mm-hmm. αλλά δεν, πώς να πω, ο Μπέκρας είναι μια παράφραση του Μπέκα, έψαγα να βρω όνομα για τον αστυνόμο μου. Mm-hmm. Το αστυνόμος Μπέκας είναι πολύ γνωστό στα ελληνικά δεδομένα. Θα σκεφτεί διάφορα ονόματα, James Blunt και να είναι ξανθός και να κάνει όλες αυτές τις παλαβομάρες επειδή είναι ξανθός. Λέω δεν θα το καταλάβουν τόσο πολύ ότι ο άνδρας ξανθός κάνει όλα αυτά, ας πούμε. Έψαγα αστυνόμος Καρπίνης και να είναι το σήμα κατευθέν το Σκαρπίνι, δηλαδή. Παίζω με τις λέξεις, παίζω με πράγματα που θα μείνουν στον κόσμο. Αλλά ο αστυνόμος Μπέκας μου φάνηκε πιο σοβαροφανής και στιβαρός σαν ήρωας. Οπότε και η παράφραση του Μπέκα σε Μπέκρας και το στοιχείο το φλασκί. Με το φλασκί συνέχεια το δικαιολογεί και ναι, το είναι τέλειο. Αλλά αυτά είναι πράγματα που δεν δικαιολογούνται. Δηλαδή αυτά μου έρχονται, τα δοκιμάζω, το λέω σε 5 φίλους, τους αρέσουν, ακούω τη γνώμη τους και προχωράω. Δεν κάθομαι mm-hmm. να αιτιολογήσω τα πάντα γιατί βλέπω με την αναφορά του Μπέκρας γελάνε. Όταν το πω το φίλο μου. Σκέφτομαι να βγάλω αστυνόμο Μπέκρα και να έχει το φλασκί, γελάει. Άρα λες, κατάλαβες, ότι πάω καλά. Το δοκιμάζω και σε ένα δεύτερο και σε ένα τρίτο, νομίζω το έχω. Αλλά δεν υπάρχει τόσο βαθύ ψάξιμο δηλαδή για να φτάσω εκεί που φτάνω. Είναι ένστικτο αυτό που το ακολουθώ χρόνια πιστά. Καμιά φορά με έχει διαψεύσει, αλλά νομίζω ότι βαδίζω σωστά εκεί που θέλω να βαδίζω. Και η ανταπόκριση του κόσμου σε όλα αυτά που κάνω φαίνεται ότι με ανταμείβει. Στην κριτική που έγραψα για την ταινία σε σχέση με την αναφορά στις ταινίες του τρίο αυτού που έκανε το Airplane, το Top Secret και το Οι οποίοι δεν κάνουν πια, δεν ξέρω όχι γιατί. Πολλά χρόνια έχουν σταματήσει, mm-hmm. ναι. Και γενικά δεν βγαίνουν τέτοιες ταινίες. Δυστυχώς πια. Όχι. Ναι. Το Top Secret για μένα είναι το κορυφαίο.
Εγώ και σαν υπόθεση. Το airplane το πρώτο περισσότερο. Πεθαίνω με την ίσως αυτό ήταν τόσο κλεισμένο σε ένα αεροπλάνο, ενώ το άλλο έχει φοβερές εικόνες, φοβερή υπόθεση. Τόσο πολύ. Ναι, ναι. Ακόμα. Αλλά εγώ αγαπούσα και την τηλεοπτική σειρά, γιατί το Naked Gun έχει προϊστορία. Είχε ξεκινήσει από την τηλεόραση σαν police squad. Είχε 6 επεισόδια, είχε πάει άπατο. Ναι, άπατο. Και αργότερα έγινε cult και αυτοί μετά την επιτυχία των δύο airplanes σκέφτηκαν ότι θα άξιζε τον κόπο να αναβιώσει ο Ντρέμπιν και κάναν την ταινία και έγινε χαμός. Μετά κάναν είχε δύο συνέχειες. Ναι, ναι. Αυτό που έγραψε στην κριτική σε σχέση με την αναφορά σε όλους αυτούς, τους τρεις, την ομάδα που έφτιαξε αυτά τα airplane, τον Naked Gun και bla bla bla, ήταν ότι εγώ είχα φτιαχτεί από την αρχή να δω κάτι που θα υποστήριζε αυτό που κάναν οι τύποι, οι οποίοι πάντοτε στο βάθος πεδίου του πλάνου χρησιμοποιούσαν τρελά gags που δεν τραβούσαν αμέσως την προσοχή, αλλά ενώ έβλεπες τους ηθοποιούς ακριβώς μπροστά στην κάμερα να έχουν το διάλογό τους, από πίσω συνέβαινε κάτι τελείως εξωφρενικό και ακόμα πιο τρελό. Μπορώ να σου πω την αλήθεια ότι περίμενε να το δω αυτό στην ταινία, αλλά δεν συνέβη, ενώ υπήρχαν οι σκηνές στην έπαυλη με τους τύπους που ερευνούσαν, τους κομπάρσους γύρω-γύρω και το μάτι μου ήταν συνέχεια εκεί για να δω αν θα τους συμβεί ή θα κάνουν κάτι αστείο. Γιατί δεν το τολμήσατε σε αυτό το επίπεδο? Γιατί δεν πήγαμε να κάνουμε αντιγραφή αυτού του είδους, απλά ταιριάζει το είδος το δικό μας με αυτές τις ταινίες. Απ' την άλλη, πρέπει να σου πω ότι είχαν γραφτεί και πολλά gags και τέτοιου περιεχομένου, τα οποία δεν γυρίστηκαν γιατί δεν χώραγαν πια. Ξεκινήσαμε να γυρνάμε και ήδη είχαμε υπερβεί το χρόνο. Ήδη και πράγματα που γυρίσαμε δεν τα δείξαμε. Δηλαδή μαζέψαμε την ταινία γιατί ήταν αυστηρά ο χρόνος συγκεκριμένος. Αλλά τέτοια είχαν γραφτεί, τα οποία ήταν και πολύ απαιτητικά σε γύρισμα. Για δευτερόλεπτα τώρα μιλάμε σκηνές πολύ δύσκολες, οι οποίες δεν θα πάνε χαμένες. Πρέπει να συντονιστούν και οι πίσω. Αλλά και εκεί με μιλάμε, σου λέω, και για Αμερική, που εντάξει, για να κάνουν τέτοιο γκάγ, έχουν άλλα εφόδια. Όχι ότι εμείς δεν τα είχαμε, απλά κάποια στιγμή δεν χωράγανε και αυτά. Μείναμε λίγο στην υπόθεση να συνεχιστεί η πλοκή της ιστορίας μέχρι το τέλος και μοιραία βγήκανε κάποια τέτοια gags. Αλλά από την αρχή δεν ήταν ο σκοπός μας να κάνουμε κάτι ίδιο με αυτό. Είπα ότι μ' αρέσει αυτό το χιούμορ, το υπηρετώ έτσι κι αλλιώς εγώ εδώ και χρόνια και έκανα κάτι που θυμίζει αυτό, αλλά δεν κάνω αντιγραφή αυτού. Ούτε είπα τι είναι, ποια είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιούν αυτοί να κάνουν τα ίδια. Εγώ είμαι αυτό που είμαι. Ο χαρακτήρας μου είναι βγαλμένος από μέσα μου. Τις κινηματογραφικές αναφορές που υπάρχουν, πώς τις διάλεξες? Σαν σκηνές που έχουν μείνει στο μυαλό του θεατή που βλέπει κινηματογράφο. Το Kill Bill που είναι μια κλασική. Είναι και... Το Kill Bill είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι θα περίμενε κανείς εύκολα. Γιατί έχουν περάσει και αρκετά χρόνια από αυτό. Έχει παραμείνει βέβαια η φήμη του. Αλλά είναι κάτι που ειλικρινά δεν σκεφτόμουν. Η σκηνή από το Prison Break που φεύγει στα γόνα και πάει να σκάσει σε αυτόν που είναι από κάτω και γυρίζει τελευταία στιγμή, είναι σκηνές που έχουν μείνει. Αυτά πάντα βγάζουν γέλιο και άμα γίνουν και σωστά και ωραία και επιτυχημένα, νομίζω ότι ο θεατής γελάει και έχοντας στο μυαλό του το original, πάντα βγάζει αυτό με το γέλιο. Αλλά δεν έγινε πάλι καμιά επιλογή συγκεκριμένη, ας πούμε, να πούμε θα κάνουμε αυτό για να κάνουμε εισιτήρια. Τίποτα. Αυτή η κίτρινη μαύρη φόρμα μου είχε μείνει, αυτή η σκηνή με τη Ιαπωνέζα μου είχε μείνει και έτσι. Πράγματα που είναι πασίγνωστα, τα χρησιμοποιώ, τα διακομωδώ, γιατί ξέρω ότι ο άλλος έχει την αναφορά, ξέρει ότι θα γελάσει. Το έχουν δει όλοι δηλαδή. Πριν έρθω να δω την ταινία και είχα αυτή την πρόθεση να βρεθούμε, επειδή θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται τα πράγματα τα επαγγελματικά και σωστά, ήρθα και σε είδα στο Hairspray. Πριν δω την παράσταση, επειδή είχα δει τον John Waters στο Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ, που έκανε ένα, όχι ακριβώς stand-up, αλλά ένα show δικό του που μιλάει για τη ζωή του, το οποίο είναι εξωφρενικά αστείο και λέει πράγματα για τη φιλμογραφία του, το πώς έχει γράψει όλα αυτά τα έργα. Κάποιοι θεατές από το κοινό, γιατί υπήρχε ένα Q&A μετά, απευθύνθηκαν στο John Waters λέγοντάς του ότι ένας πολύ κακός κωμικός που είναι ομοφοβικός, κανιβαλίζει τους παχουλούς ανθρώπους και διακομωδεί με πολύ άσχημο τρόπο όλα αυτά τα... και είναι και ρατσιστής και είναι και εκείνο και έχει πάρει το έργο σου, το Hairspray, και το ανεβάζει στην Αθήνα. Και σχεδόν του κάναν παρατήρηση σε στυλ μάζεψέ τον ή κάνε κάτι να το σώσεις. Οι οποίοι
Φαντάζομαι δεν είχαν έρθει φυσικά με την παράσταση. Φυσικά και δεν είχαν δει την παράσταση, ναι. Mm-hmm. Εγώ δεν είχα ακούσει κάτι καλό ή άσχημο για την παράσταση. Ήξερα την ταινία του Waters, ήξερα το musical διασκευή της ταινίας με τον Τραβόλτα κλπ. Ήρθα να δω την παράσταση από ενδιαφέρον, χωρίς καν να ξέρω αν είναι ακριβώς δική σου παραγωγή, αν έχεις κάνει κάτι παραπάνω από το να παίζεις. Mm-hmm. Μπήκα μέσα, αρχικά μου έκανε τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι η πλειοψηφία των θεατών ήταν 20 με 30. Δηλαδή έβλεπα ζευγάρια, νεαρά, παρέες νεαρών ζευγαριών, 4 άτομα, 5-6 άτομα, κορίτσια, γονείς με παιδιά, μια τάξη ολόκληρη σχολείο από την επαρχία, σοκ. σε βραδινή παράσταση Τετάρτη, ας πούμε, στην Αθήνα. Δεν έχεις έρθει παραστάσεις δικές μου, να δεις. Και, ξέρεις, μου έκανε εντύπωση το ηλικιακό εύρος, αλλά κυρίως το μεγάλο ποσοστό νεολαίας. Ξεκινάει η παράσταση, τελειώνει το πρώτο τραγούδι και μένω με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά και γυρνάω και κοιτάζω την παρέα μου σε στυλ, παιδιά, τι έγινε, τι ήρθαμε να δούμε. Καταπληκτικό. Πέρασα καταπληκτικά γι' αυτό το δίωρο, γιατί και σεβασμός και στο original υπήρχε και καταπληκτικές ερμηνείες, τραγούδι, χορός, όλοι όσοι ήταν πάνω στη σκηνή, ειλικρινά δηλαδή, και έχω δει διάφορα musical που δεν τα γουστάρω πολύ, τα ελληνοποιημένα musical που έχουν γίνει αρκετά μόδα τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς έχουν γίνει μόδα και οι διασκευές των κινηματογραφικών επιτυχιών του Δαλιανίδη. Sorry, τέλος πάντων. Είδα, ας πούμε, και ηθοποιούσε ονόματα που δεν τα είχα σε ιδιαίτερα μεγάλη εκτίμηση να κάνουν πράγματα πολύ ωραία πάνω στη σκηνή. Ανακάλυψα η κοπέλα που παίζει την Τρέισι, είναι εκπληκτική. Η Μαριάννα. Μεγάλο ταλέντο. Γερασιμίδου. Η Γερασιμίδου στο τραγούδι το δεύτερο έπαθα σοκ. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό και χειροκροτούσε ο κόσμος πριν τελειώσει το τραγούδι. Και είδα εσένα. Πάμε λοιπόν σε μένα που έχεις ακούσει. Στη Θεσσαλονίκη που αυτά που σου ακούσει. Όλα τα άσχημα και κάνω εμφάνιση και εγώ στη σκηνή. Στη σκηνή. Μετά το πρώτο τραγούδι που είπες. Με όλα αυτά τα props εσωτερικά, ξέρεις, που εμφανίζεσαι ως μια ευμεγέθης κυριούλα με το νυχτικό της να σιδερώνει νοικοκυρά και όπου είδα ότι δεν είσαι αυτό που περίμενα σαν μια επιθεωρησιακή εμφάνιση που θα μπορούσες να διακομωδείς τον γυναικείο ρόλο αδερφίστικα, γιατί έχουμε συνηθίσει στην κωμωδία και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Όταν άντρας ηθοποιός δίνεται γυναίκα, το κάνει αδερφίστικα και το κανιβαλίζει. Μα αυτή είναι η διαφορά. Εδώ πέρα είδα εσένα να παίζεις και έχει και μια παραξενιά αυτό, γιατί ξέρουμε όλοι ποια ήταν η Divine, ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο Τζον Τραβόλτα που έπαιξε το ρόλο στο musical, στον κινηματογράφο, και ξαφνικά βλέπουμε εσένα ένα κωμικό, ο οποίος βγαίνει στη σκηνή και παίζει γυναικείο ρόλο, αλλά παίζει σαν γυναίκα. Δεν είναι το «αχ» και το... Ούτε η φωνή αλλαγμένη. Ούτε η φωνή, ούτε ακριβώς αυτό. Οι χρωματισμοί αλλάζουν. Ακριβώς. Τα νάζια αλλάζουν στον άντρα της. Και το μακιγιάζ σου παραπέμπει περισσότερο και προς την Divine. Σωστά. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση. Μα αυτή είναι η διαφορά. Εγώ δεν κοροϊδεύω και θέλω να μείνουμε μετά λίγο σε αυτό που είπες, το οποίο έχει γίνει ματζούνι πια, γιατί θέλω να δημιουργήσω μια εικόνα για μένα που δεν είμαι. Αλλά εγώ εδώ παίζω ένα ρόλο της μάνας μιας παχιάς κοπέλας που είναι και η ίδια παχιά, που δεν πιστεύω ότι η κόρη της θα πάει ποτέ στο σοου αυτό και θα κερδίσει τον τίτλο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν υπήρχε λόγος ούτε να χλεβάσω. Η δουλειά μου είναι ηθοποιός, να κάνω ρόλους. Όσοι ήρθαν και ήταν την παράσταση και άνθρωποι του χώρου και σκηνοθέτες και χορογράφοι σπουδαίοι. Μου λένε κινησιολογικά, εντάξει και υποκριτικά μου, δεν το συζητάμε. Βλέπουμε μία μάνα, μία γυναίκα που έχει το βάρος από το μεγάλο στήθος και γίνει το κορμί μπροστά, που περπατάει ανάλογα με τα κιλά της στην αρχή που είναι ακόμα νοικοκυρά. Μόλις μεταμορφώνεται, αλλάζει και ο αέρας της. Και το περπάτημά της αλλάζει, ξεχνάει τα κιλά, γιατί σημαίνει αυτό στους ανθρώπους. Λίγο να πάρουμε τα πάνω μας, να φορέσουμε ένα άλλο φόρεμα, ένα άλλο μαλλί. Δηλαδή, μεταμόρφωση που βγαίνω από το χώρο του κυρίου Πίνκι, που είμαι άλλη γυναίκα. Πάλι με τα κιλά, τα κιλά τα περιτά. Αλλά φοράω άλλα ρούχα, λαμπερά, άλλο μαλλί, άλλο χρώμα με το στέμα και μεταμορφώνομαι και παίζω ανάλογα με αυτά που φοράω. Δηλαδή πάλι μπαίνω στα ρούχα εκείνης της στιγμής, αυτό που απαιτεί ο ρόλος. Άρα λοιπόν, εγώ δεν πήγα ούτε να μιμηθώ την Divine και ότι την έπαιξε η μούσα του Waters ήταν Divine. Δεν πάει να πει ότι σε όλο τον κόσμο πρέπει να την παίζει κάποιο τραβεστή. Ας πούμε, σε όλο τον κόσμο παίζεται από άντρα κωμικό star της χώρας αυτής. Και είναι ρόλος πια, δεν είναι drag show. Mm-hmm. Δεν πήγα να κάνω εγώ drag show, δεν θα πήγαινα. Μόλις μου έγινε η πρόταση, είδα ότι είναι ένας ρόλος που έχει
συγκινητικές στιγμές, τρυφερές στιγμές. Και αυτό μου λένε, ειδικά εκεί που είσαι με την κόρη σου και προσπαθεί να τη εξηγήσει κάποια πράγματα, ο τρόπο που την αγκαλιάζει, που βάζω τα χέρια μου πάνω στην πλάτη τη, το λέω και να τριχιάζω. Και η σκηνή είναι σαν με να βλέπω. Τον κόκλα στην μπουγάδα, είναι ναι, πολύ είναι ωραία, λέει σαν να βλέπω τη μάνα μου, μου λένε πολύ. Η σκηνή με τον κόκλα που είναι μια ερωτευμένη γυναίκα που κάθεται μόνη με τον άντρα, που είναι η μεγάλη σκηνή. Ξέρεις, το musical κάθεται, το οποίο έχει και τη μεγάλη του σκηνή. Εμείς εκεί την έχουμε κοινή με τον κόκλα που τραγουδάμε. Ο τρόπο που με αγκαλιάζει και του πιάνω το χέρι. Και εγώ αισθάνομαι πολλέ φορέ ότι είμαι σαν γυναίκα που αγκαλιάζει τρυφερά το χέρι του άντρα της, το χαϊδεύει. Πραγματικά, ούτε κάνω υπερβολές για να πω ότι τώρα εγώ κάνω τη γυναίκα. Το γιατί... χορευτικό έχει πολύ πλάκα. Το εκεί. Χορευτικό είναι σαν να βλέπει μια γυναίκα με πολλά κιλά να χορεύει. Να έχει, αυτή... έχει ένα αέρινο έτσι. Το αέρινο. Που το, εκεί το κοροϊδεύω. Εννοώ το ότι ήθελα να γίνω μπαλαρίνα και προσπαθώ να κάνω την μπαλαρίνα, αλλά όχι, δεν την κοροϊδεύω, δεν την χλεβάζω. Mm-hmm. Προσπαθώ να δείξω στον κόσμο ότι θα ήθελα να είμαι και μπαλαρίνα. Γιατί λέει κάποια στιγμή ότι δεν μπόρεσα να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα, να σχεδιάζω εσώρουχα και τέτοια. Είναι μια γυναίκα ταλαιπωρημένη που στα χρόνια αυτά που έχει φτάσει, ακόμα πλένει και σιδερώνει ξένα ρούχα, γιατί αυτή είναι η δουλειά της. Δηλαδή, αυτό το παράπονο βγαίνει μέσα από το έργο. Αλλά εγώ ποτέ δεν έχω κοροϊδέψει, δεν έχω χλεβάσει κανέναν. Αυτό το ομοφοβικό που μου λένε, δεν ξέρω από πού έχει προκύψει. Προφανώς... Υπάρχει στις παραστάσεις, ναι, στις επιθεωρησιακές, ναι, κάποια τάση, ναι, να χιουμορίζονται μόνο αυτά εγώ, τα πράγματα. Δηλαδή, σε όλο το ελληνικό θέατρο, σινεμά, τηλεόραση, μόνο σε Φελής κάνει ένα. Και πάλι εγώ τον κάνω τόσο χαριτωμένο που τον αγαπάνε όλοι και τα μικρά παιδιά. Δεν τον κοροϊδεύω, δεν τον χλεβάζω. Απλά είναι ένας τύπος που εντάξει, υπάρχει στη ζωή μας, όπως υπάρχει και ο Χασάπης, υπάρχει και ο Ταξιτζής, υπάρχει και ο Βλάχος. Δηλαδή ο Χατζηχρήστος που έκανε το Βλάχο τόσα χρόνια, τι ήταν βλαχοφοβικός, κοροϊδεύε τους Βλάχους. Δηλαδή εκεί τρελαίνομαι εγώ. Το να κάνω ένα τύπο που δεν τον κάνω μόνο εγώ, το ξαναλέω, όλοι το κάνουν. Γιατί πιστεύεις ότι έχεις γίνει τόσο μισητός σε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων? Όχι, δεν έχω γίνει. Θέλω να με κάνουν μισητό, γιατί εμένα έρχονται και με βλέπουν πολύ ομοφιλόφιλοι και με γουστάρουν και με αγαπάνε και γελάνε με αυτά που κάνω. Εγώ δεν έχω δεχτεί από ανθρώπους που βλέπουν αυτό που κάνω ότι τους ενοχλεί αυτό. Γιατί δεν κάνω κάτι για να τους κοροϊδέψω. Είναι ένας τύπος που το βλέπουμε όλοι, δηλαδή όπως είναι όλοι οι τύποι. Και δεν το κάνω μόνο εγώ. Άρα είναι κάποιοι πολύ συγκεκριμένοι στα δάχτυλα. Τους λόγους τους ξέρουν αυτοί, που θέλουν να στρέψουν μια μερίδα κόσμου όπως είναι η ομοφιλόφιλη εναντίον μου. Μια μερίδα κόσμου όπως είναι αυτή με τα περιτά κιλά. Εγώ δεν χλεβάζω ποτέ τις χοντές του. Να κάνω μια παντρεμένη γυναίκα μετά από 30 χρόνια που έχει πάρει κάποια κιλά και κάνω διάλογο που ο καθένας το κάνει και με τους φίλους του και ερχόντουσαν, ας πούμε, γιατί ξέρω για ποιο νούμερο λένε, που ερχόντουσαν οι παντρεμένοι και μου λέγανε σαν να τα έλεγα στη γυναίκα. Και είναι δίπλα η γυναίκα του, η οποία έχει τα ίδια κιλά και γελάνε. Αλλά και πάλι σου λέω, όταν βλέπουμε τη Βλαχοπούλου να λέει Σούζι τρως και όλα αυτά που λέει, δηλαδή εγώ το ανακάλυψα αυτό. Είναι αστεία, δηλαδή όλες οι ελληνικές ταινίες, από τίτλους σου λέω, ο Κλέαρχος σημαίνει και ο Κοντός. Τι είναι αυτό, χλεβασμός για τον Κοντό, είναι bullying. Ο Ρίζος πώς έκανε καριέρα, ο Χατζηχρήστος πώς έκανε, με το Βλάχο. Τι πάνε να πει, ότι πρέπει να βγουν οι Βλάχοι και να πει, ο Καποτζίδης, πάω στα πιο σύγχρονα. Είχε τη μακρυπούλια που μίλαγε με λί και νι. Το οποίο το έχω κάνει και εγώ. Δηλαδή δεν βγήκε κανείς να πει όμως ότι κοροϊδεύει τους επαρχιώτες που μιλάνε με λί και νι. Θέλω να πω, είναι τύποι που πάντα τους κάνουμε όλοι και πάντα γελάει ο κόσμος και κανείς δεν παρεξηγείται. Γιατί ο Σεφερλής, προφανώς ο Σεφερλής απευθύνεται σε πολύ περισσότερο κόσμο. Και προφανώς ο Σεφερλής ενοχλεί και κάτι πρέπει να το βρούνε. Δεν μπορούν να βρούνε κάτι συγκεκριμένο και εστιάζουν. Δεν μπορούν να πούνε δεν έχει ταλέντο ο Σεφερλής, γιατί. Το έχουν πει και αυτό και έχω απαντήσει σαν τον Τζιμ Κάρι. Αν δεν έχω ταλέντο και έχω κάνει αυτά που έχω κάνει, πού να είχα και ταλέντο. Κατάλαβες. Άρα αυτό το παραβλέπουν λίγο. Ναι, έχει ταλέντο, αλλά κοροϊδεύει αυτούς. Κανέναν δεν κοροϊδεύω. Και αυτούς που βγάζω και τους παρουσιάζω πάνω σε σκηνή, σαν τύπους, είναι από κάτω πάρα πολύ σαν αυτούς. Και γελάνε με αυτούς τους τύπους. Και το κυριότερο για να κλείσω, δεν το κάνω μόνο εγώ, δεν το ανακάλυψα εγώ. Αυτή είναι η κωμωδία παγκοσμίως. Έχεις δει ταινίες ελληνικές, ξένες, θέατρο τα πάντα. Βλέπεις ότι η κωμωδία δανείζεται τέτοιους τύπους και βγάζει γέλιο. Η ταινία «Δεν βλέπω, δεν ακούω» ήταν ένας κουφός και ένας τυφλός. Τι πάει να πει, ότι σατιρίζουν τους κουφούς και τους τυφλούς? Πήγα πέρσι στον Νίκο Τυφλών στη Θεσσαλονίκη σε παιδιά που θέλουν να με γνωρίσουν, έχουν ακούσει τη φωνή μου, αρέσουν αυτά που λέω και γελάνε μαζί μου. Και πήγα και κάνει ήδη χιούμορ. Έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον και λέει στραβάδι μεταξύ τους. Δηλαδή κατάλαβες, ξεπερνάνε το θέμα τους, το πρόβλημά τους έτσι. Άρα γιατί πάει να δημιουργήσει μια εικόνα ότι είσαι φελής, κάνει όλους αυτούς τους τύπους και τους κοροϊδεύει? Δεν κοροϊδεύω κανέναν. Είναι τύποι που δανείζομαι όπως όλοι στην παγκόσμια σκηνή για να βγάλουν γέλιο. Αλλά όχι με σκοπό να κοροϊδέψουν. Γιατί είναι τύποι που βλέπουμε ανάμεσά μας. Αυτό. Εγώ όταν βγήκε το τρέιλερ της Χαλβάης, γέλασα
τουλάχιστον με δύο σκηνές από το τρέιλερ, ειδικά στη σκηνή με την Καστάνη με τον Boom, η συνομιλία μας ηχογραφείται. Πέθανα, δηλαδή, εντάξει, ωραίο, πολύ αστείο έβριμα. Okay. Ανέβασα στο site, στο Free Cinema που έχω, ένα κείμενο για το τρέιλερ, παρουσιάζοντας την ύπαρξή του. Νομίζω δεν το έκανε σχεδόν κανένας συναδελφός μου. και άρχισα να δέχομαι μηνύματα που μου λέγανε, γιατί το έκανες τώρα αυτό. Όταν ήρθα να δω την παράσταση και έγραψα αυτό που έγραψα, γιατί θεώρησα ότι δεν όφυλα σε σένα, ότι σε κανέναν ευχαριστώ που με καλέσατε, ωραία παράσταση, καταδιασκέδασα, αλλά όφυλα στο κοινό της Αθήνας να τους πω ότι ειδικά σε εκείνους που νομίζουν ότι επειδή παίζει ο Σεφερλής δεν αξίζει να δουν την παράσταση και επειδή ξέρω κόσμο που θα καταδιασκέδαζε με αυτό το έργο, και υπάρχει και είναι και φίλοι μου, έγραψε αυτό το κείμενο λέγοντας ότι παιδιά δείτε πριν μιλήσετε. Και μου στέλναν μηνύματα που μου λέγανε ότι τι πας να κάνεις τώρα με το Σεφερλή. Αυτό δεν είναι ρατσισμός. Αυτό δεν είναι bullying που δέχομαι εγώ. Τι πάω να κάνω. Τι πάω να κάνω. Είδα κάτι, μου άρεσε και αποφάσισα να γράψω. Δηλαδή, τι, και θα βγάλει και μία ταινία ο άνθρωπος. Και γιατί να σου αποκαλύψει το δικαίωμα να γράψεις. Με αφορά και θα ασχοληθώ με την ταινία. Αλλά ήθελα να έχω και μία λίγο πιο ολοκληρωμένη άποψη και πήγα να δω και την παράσταση. Λοιπόν, στην παράσταση είδα έναν άλλον άνθρωπο από αυτό που περίμενα. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν. Τέλος πάντων, μου στείλαν πάρα πολλά πράγματα. Μου είπαν μέχρι και ότι πας να κάνεις ξέπλυμα στον Σεφερλή. Σε ποιο κόσμο, δηλαδή, τι, ότι θα αναγκάσω τους ανθρώπους του καλλιτεχνικού να έρθουν να δουν εσένα, μα δεν θέλουνε, ποτέ μην πάνε. Ούτε λέω σε κανέναν να έρθει να σε δει. Η κριτική που έγραψε για την ταινία ήταν αρνητική. Αλλά ήταν αρνητική με σημειώσεις για το αν ξανακάνετε, προσέξτε αυτά τα πράγματα. Αυτό το δέχομαι. Γιατί είναι αυτό είναι η κριτική. Και αυτό πρέπει να είναι η κριτική. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, δέχτηκα επίθεση σχεδόν, δηλαδή αισθάνθηκα πολύ περίεργα. Και αισθάνθηκα ότι πραγματικά υπάρχει κόσμος που σε μισεί. Ναι. Δεν θέλει με τίποτα και δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, ότι έχει ξαναγίνει με κάποιον άλλον. Όχι. Δηλαδή το να γράψει μια άποψη που κάποιοι να διαφωνούν. Και πριν από χρόνια, όταν είχα προσεγγίσει τον Παπακαλιάτη μετά από το Ένας Άλλος Κόσμος, το οποίο ήταν εξαιρετική ταινία και έβλεπα όλους αυτούς τους ανθρώπους αυτής της λογικής να λένε: έλα μωρέ, δεν θα πάω να δω Παπακαλιάτη. Σιγά τώρα που έκανε καλή ταινία, αυτός που πήγε για τις μανάδες στις σειρές. Και εγώ δεν είχα δει ποτέ τις σειρές εντωμεταξύ και έλεγα: τι είναι αυτά που λέτε, εγώ για την ταινία μιλάω. Το βλέπω σε κάποιες περιπτώσεις και δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει πραγματικά αυτό. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά θα μείνω λίγο σε αυτό που λες με μισή. Το θέμα ότι με ξέρουν, έχουν τη δουλειά μου και θα χρησιμοποιήσω μια απάντηση, επειδή διάβασα την κριτική σου και σε ευχαριστώ πολύ για τη θεατρική παράσταση, που από κάτω σου έλεγε κάποιος, λες για το Σεφερλή που έχει πάρει το δείπνο ηλιθίων, το Noisy Soft και τόσα χρόνια κάνει όλα τα ίδια και τα ίδια, που σημαίνει ότι είχε δει και τη μία παράσταση και την άλλη και βλέπει ότι τόσα χρόνια, όπως λέει αυτός, κάνουν τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, ήξερε λεπτομερώς τι έχω κάνει, ήξερε την πορεία μου. Περισσότερα και από σένα. Που εσύ μπορεί να μην το ξέρεις αυτά που σου λέει τα έργα. Θέλω να πω, άνθρωποι που έχουν δει όλα όσα έχω κάνει και όλα αυτά που λένε τα στηρίζουν ποτέ σε αυτά που έχω κάνει. Άρα τα έχουν δει. Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά. Έχουν δει όλη Ελπίζουμε. Την πορεία μου. Έστω, ναι. Γιατί πολλοί μιλάνε πολλές φορές χωρίς να τα έχουν δει. Εντάξει, αλλά όταν εγώ μιλάνε... διάβασα κριτική χθες που μου φάνηκε ότι την έγραψε κάποιος που δεν είδε την ταινία. Ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Μπορεί. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά πάλι δεν με αφορά αυτό. Σου λέω το θέμα είναι ότι μιλάς για ένα Σεφερλή που ξέρουν ποιος είναι. Σε άλλη περίπτωση θα έλεγες είναι αυτός που παίζει την ταινία αυτή και κάνει το ρόλο του Ντάδε. Μόλις λες Σεφερλή, κάποιος έχει κάτι να πει. Και τόσα χρόνια σου λέω όλοι αυτοί που βγαίνουν και από το χώρο μου, συνάδελφοι. Και λένε για μένα στο ξαφνικό, στο άσχετο, χωρίς να τους ρωτήσουν ή και αν τους ρωτήσουν, πέφτουν στην παγίδα και πατάνε. Ποιοι είναι από ό,τι έχω δει, άνθρωποι που ήδη είναι τώρα στο προσκήνιο και θα θέλανε να είναι, ή άνθρωποι που είναι στο προσκήνιο και δεν κάνουν εισιτήρια. Δεν έχω δει τον Πέτρο Φιλιππίδη να βγει να πει κακιά κουβέντα για μένα, που σκίζει σε κάθε παράσταση. Δεν έχω δει τον Νίκο Μουτσινά που κάνει θέατρο και σκίζει ουρές να βγει να πει για μένα. Και τον αναφέρω επειδή πήγα χθες στην εκπομπή του, του κάνω μια έκκληση, μια φάρσα. Θέλω να πω άνθρωποι που κάνουν επιτυχία. Δεν αναφέρουν καν τον Σεφερλή. Αυτοί που δεν κάνουν επιτυχία, που έχουν 15 και 20 εισιτήρια, βγαίνουν και μιλάνε για τον Σεφερλή. Με σκοπό να βγει ο Σεφερλή, να απαντήσει, να γίνει κάτι θέμα και να ακουστούν, να πάρουν πάλι τα πάνω τους. Θέλω να πω, άνθρωποι του χώρου μου πάντα, γιατί οι υπόλοιποι δεν με αφορούν. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ένα παράδειγμα. Πες ότι εγώ είμαι ο παραγωγός και βγάζω κρασί. Έτσι, εσύ πίνεις μπύρα. Σαν τρελός.
Εγώ φτιάχνω ένα πολύ ωραίο κρασί με σκοπό να θέλξω αυτούς που πίνουν κρασί και να το αγοράσουν. Εσύ που πίνεις μπύρα δεν θα το δοκιμάσεις καν. Και να το δοκιμάσεις δεν θα σου αρέσει. Αλλά ούτε θέλω να σε πείσω να μην πίνεις μπύρα και να πιεις κρασί. Αλλά ούτε λέω και στους άλλους, αυτός πίνει μπύρα. Κατάλαβες, δεν κατηγορώ εσένα που πίνεις μπύρα. Θες να πιεις μπύρα, πιες βαρέλια, να δουλέψουν και αυτοί που φτιάχνουν μπύρα. Αλλά άσε εμένα που φτιάχνουν το κρασί, να το φτιάξω όπως εγώ νομίζω, για να ικανοποιήσω αυτούς που πίνουν κρασί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όλοι αυτοί οι ειδικοί, εισαγωγικά, έχουν την άποψή τους. Είτε έχουν δει, είτε δεν έχουν δει. Δεν απευθύνομαι σε αυτούς. Απευθύνομαι σε όλο αυτόν τον κόσμο. Στα 14.041 εισιτήρια που έκανε η πρεμιέρα της ταινίας την πρώτη μέρα πανελλαδικά και ένα νούμερο που δεν έχει ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια σε άνοιγμα ταινίας και Πέμπτη και όχι σε περίοδο γιορτών. Άρα όλοι αυτοί που πήγαν να δουν την ταινία και εύχομαι να πάει έτσι μέχρι το τέλος. Θέλω να πω γιατί αυτούς τους νομπάρουμε, γιατί είμαστε ρατσιστές απέναντι σε αυτό το κοινό. Κατάλαβες. Εμείς όλοι αυτοί είναι ρατσιστές, μιλάνε για ένα σεφερλί που είναι τέρας δηλαδή. Σου λέω είτε το έχουν δει είτε όχι και λένε το σεφερλί ρατσιστή. Που εγώ κάνω κωμωδία, αυτό κάνω. Και δεν έχω βγει προς τα έξω να πω παιδιά να βγω και να κατακρίνω ομάδες ανθρώπων. Άμα δεις σε παράσταση ποιοι είναι κάτω, όλοι αυτοί που λένε ότι χλεβάζω, είναι όλοι. Όλοι οι θεατές μου. Όλοι και περνάνε και πολύ καλά. Σε κριτικές που έχω γράψει για ελληνικές ταινίες, όταν θάβω πολύ άγρια ταινίες του ανεξάρτητου του καλλιτεχνικού ελληνικού κινηματογράφου, δέχομαι επιθέσεις, με έχουν πάρει και τηλέφωνο και με έχουν βρήσει κλπ. Τα καλύτερα λόγια τα έχω ακούσει από σκηνοθέτες εμπορικών ταινιών που τις έχω θάψει. Γιατί είδαν ότι ασχολήθηκα και έγραψα σοβαρή κριτική. Με έχει πάρει άνθρωπος και μου έχει πει όλοι με βρίζουν, αλλά έχουν γράψει δύο αράδες και απλά βρίζουν. Μπήκα σε σένα και είδα ένα κείμενο τόσο που γράφεις. Ναι, τα είδα και εγώ σου λέω, και τα είδα. Είπα, ήθελα να σου και πω και ευχαριστώ πολύ. Και μου έκανε εντύπωση και η απαντήση σου και όλα δηλαδή. Εντάξει, μου έχει κάνει εντύπωση εμένα αυτή η συμπεριφορά, δηλαδή πρέπει να δέχεται κάποιος την κριτική. Ελπίζω εσείς να την λάβετε υπόψη, γιατί εμένα βεβαίως θα μ' πάρα πολύ να δω ένα Χαλβάι 5-1. Εννοείται. Βελτιωμένο, γιατί εξακολουθώ να θεωρώ ότι η ταινία ήταν μια χαμένη ευκαιρία σε κάποια πράγματα, αλλά χάρηκα πολύ ταυτόχρονα και σε άλλα πράγματα. Καλλιτεχνικά την αξιολόγησα όπως έπρεπε κατά τη γνώμη μου σε σχέση με άλλα πράγματα που έχω αξιολογήσει στο παρελθόν, είτε κοντινά είτε σαν είδος. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν γέλασα. Γέλασα πολύ και στην παράσταση και στον κινηματογράφο με το Χαλβάκι. Κοίτα να δεις, Ηλία. Όταν γελάς, σημαίνει ότι κάτι είναι αστείο. Από τη αυτός στιγμή είναι στόχος. Αστείο. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν γέλασα για να το κανιβαλίσω. Πραγματικά υπήρχαν 2-3 σκηνές. Ο πυροβολισμός στην τηλεόραση, στο εξοχικό. Η και κατασκήνωση. Ο πυροβολισμός στον Αναούτογλου, ο οποίος τι λέει, μια φράση λέει και λέει: είμαστε εδώ ζωντανά και τρώει τη σφαίρα. Θα μπορούσα να πει: γεια σα, κυρίες και κύριοι, και να τρώει τη σφαίρα. Η όταν ήθελα εγώ να πει: είμαστε τρελάθηκα εδώ ζωντανά και πεθαίνει. Για μένα αυτό, όποιος το πιάσει. Ναι, είναι ας μην το πιάσουν όλοι. Ας μην το πιάσουν όλοι. Ας το πιάσουν 10. Αλλά για τις αστοχίες να σου απαντήσω και σε αυτό. Και έχεις δίκιο που μου το λες και τη διάβασες την κριτική σου. Ήταν κάτι αυτή η ταινία χρόνια που γεννήθηκε από εδώ. Αυτό το πράγμα. Μαζί με το σκηνοθέτη και με ένα συνεργείο, με ένα επιτελείο πολλών ανθρώπων που δεν μπόρεσαν όλοι να μπουν. Και λογικό είναι. Γιατί ένας έρχεται να κάνει τη δουλειά του σε ένα τομέα, άλλος σε ένα τομέα. Δεν μπόρεσαν όλοι, όχι δεν ήθελαν. Είναι δύσκολο αυτό το είδος ταινίας να ταυτιστούν όλοι και να το καταλάβουν και όλοι και να πάμε να το κάνουμε. Άρα είναι λογικό να έχει αστοχίες. Και εγώ είδα πράγματα που τα περίμενα αλλιώς. Αλλά ο στόχος από όλους μας ήταν ένας: να γελάσει ο κόσμος. Εντάξει. Το πετύχαμε μέχρι έναν βαθμό και σίγουρα στη δεύτερη ταινία που ήδη έχει ξεκινήσει, θα σου πω και τίτλο. Πρώτη φορά το ανακοινώνω. Δεν θα είναι 5-1. Θα είναι ο αστυνόμος Μπέκρας. Ναι, το σκέφτηκα. Η πρώτη σκέψη, αλλά με το story που σκέφτηκα στο μυαλό μου, λέω να τη βγάλω αστυνόμος Μπέκρας, κινούμενος στόκος. Κινούμενος στόκος. Ψάξτε το λίγο, μήπως υπάρχει κάπου κάπως. Πουθενά. Okay. Τα λογοπαίγματα δικά μου δεν υπάρχουν πουθενά. Το στόκος. Επειδή υπάρχει η ταινία του James Bond, ο κινούμενος στόχος, δεν ξέρω αν έχει παίξει αυτό. Δεν έχει παίξει και επειδή θα είναι ένας στόχος που θα είναι κινούμενος και δεν μπορούν να τον πετύχουν πουθενά, θα είναι το νούμερο 2. Θέλω να πω, όλοι είδαμε, όλοι ακούσαμε σοβαρά για αυτά που γράφτηκαν και που είχαν βέβαια στόχο να μας καλυτερέψουν, έτσι. Και ήδη βαδίζουμε προς το νούμερο 2. Αλλά, σου λέω, ο στόχος μας είναι και από ό,τι άκουσα και χθες στην πρώτη μέρα, στην πρεμιέρα, σε πολλούς κινηματογράφους που υπήρχαν φίλοι, γνωστοί και άνθρωποι,
γινόταν ένας χαμός. Δηλαδή από παρέες που ένας χτύπαγε τον άλλον. Καταλάβες, mm-hmm. αυτός είναι ο στόχος μου. Να περάσει ο κόσμος καλά. Δεν θέλω να δείξω ούτε ότι είμαι μεγάλος ηθοποιός, είμαι αυτό που είμαι. Οι θεατές που πληρώνουν το εισιτήριο έχουν άποψη για μένα. Πάνε να δούνε γιατί ξέρουν τι θα δουν και τι θέλουν να δουν. Το θέμα είναι εγώ να τους εκπλήξω κάθε φορά. Αυτό που κάνουμε στο θέατρο. Να περιμένουν να δούνε κάτι συγκεκριμένο, κάτι γνωστό και να τους κάνεις κάτι παραπάνω. Αλλά τους πας σιγά σιγά εκεί που θέλεις εσύ. Δεν μπορείς τη μία χρονιά να είσαι αυτό και την άλλη 100 βήματα μακριά. Και μια άλλη παρατήρηση που ήθελα να κάνω σε σχέση με την ταινία είναι ότι ενώ το political correct που λένε την πολιτική ορθότητα σε εισαγωγικά, εγώ προσωπικά την έχω τελείως σχεσμένη, γιατί στην κωμωδία δεν πρέπει να υφίσταται. Αν υφίσταται, λογοκρίνει. Στον τρόπο χειρισμού των γυναικών στην ταινία, mm-hmm. Υπήρξαν κάποιες σκηνές που αισθάνθηκα ότι ενοχλούμε λίγο. Δηλαδή στο τριολέ με τις δύο κοπέλες, τα λογοπαίγνια. Ήταν λογοπαίγνια ελληνικά. Η εμφάνιση ήταν καθαρά ελληνικά αυτά των που λέ... ζουμερών πρωταγωνιστριών με τα αβυσαλαία. Σε όλες τις ταινίες αυτές, ο Ντρέμπιν δεν έχει πάντα πρωταγωνίστρια μια κούκλα, μια εντυπωσιακή γυναίκα που κάνει. Εδώ κάνανε σκηνή, ας πούμε, οι δυο τους. Ποια ήταν η πρωταγωνίστρια, η κούκλα, που λέει πρέπει να πάρουν προφυλάξει τον έρωτα και ήταν μέσα. Η Πρισίλα Πρίσι. Μπράβο. Και ήταν μέσα σε δύο τεράστια προφυλακτικά. Δηλαδή... Ναι, απλά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σεξιστικό και βασίζεται ξεκάθαρα στο βυζιά, εσώρουχα, κρεβάτι. Τι έλεγε την ώρα, έδειξε την εικόνα αυτή και τι έλεγε αυτός. Ότι έλεγε πράγματα που δικαιολογούσαν αυτό που έβλεπε την εικόνα, γιατί είναι μεθυσμένος, αλλά πάλι όχι με σκοπό να προκαλέσω, ούτε να θίξω τις γυναίκες. Μην τρελαθούμε τώρα. Όλοι θέλουν να βλέπουν ωραίες γυναίκες στις ταινίες και αυτά. Είναι λίγο σε βεντίλα βέβαια αυτό κινηματογραφικά. Δηλαδή, τόσο στη δεκαετία του 70 υπήρχε η ιταλική μπουρλέσκ κωμωδία ή γενικά η κωμωδία που πρόβαλε κάποια τολμηρότητα παραπάνω λόγω εποχών και mm-hmm. λογοκρισίας στα μέσα. Δηλαδή, ο θεατής πήγαινε να κάνει και λίγο μάτι και να διασκεδάσει με το γυναικείο γυμνό mm-hmm. πολύ σε κωμωδίες. Δεν γίνεται γι' αυτό. Λάντο Μπουζάνκα, ας πούμε, στην ιταλική κωμωδία. Κάργα, σεξιστικό. Του σκοτώ μου. Αν έβγαινε σήμερα θα τον είχαν σκοτώσει. Και το λέω... άλλο, σεισμός στο κρεβάτι μου, ας πούμε, με την Ορνέλα Μου, ναι. την τεράστια επιτυχία. Ναι, θέλω να πω ότι δεν γίνεται με σκοπό να έρθουν να πάρουν μάτι, αλλά πάντα οι ωραίες γυναίκες εμπλουτίζουν και πάντα στοιχειοθετούν έναν ήρωα ο οποίος είναι εγώητας, ο οποίος αρέσει, που ενώ βλέπεις τι είναι στην ουσία, παρόλα αυτά πάντα ξυπνάει με μια ωραία γυναίκα στο κρεβάτι του, αλλά χωρίς να το πάω παραπέρα. Και τα λογοπαίγνια που έκανα πάλι δικαιολογούνταν γιατί ήταν ελληνικές φράσεις με το υπονοούμενο που πιάνουν μόνο οι μεγάλοι και που τίποτα στις φράσεις δεν προδίδει ότι εγώ τώρα το κάνω γιατί είναι σεξιστικό αστείο, ότι εγώ ελληνικά μιλάω. Τώρα αν ο θεατής. Γιατί σου λέω απευθύνομαι και σε όλες τις ηλικίες. Θέλω και ο μεγάλος να περάσει καλά, όχι παίρνοντας μάτι. Mm-hmm. Ακούγοντας λογοπαίγνια έξυπνα που δεν τα κάνει άλλος. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω μια παιδική ταινία. Θα κάνω όταν έρθει η στιγμή που θα είναι μόνο για παιδιά. Φοβάσαι κάπου μέσα σου ότι αν αυτό το λιάνεις λίγο, το περιορίσεις ή το συμμαζέψεις, μπορεί να προδώσεις λίγο αυτούς που είναι fans και γουστάρουν και θεωρούν ότι είναι λίγο σήμα κατά τεθέν αυτά τα πράγματα. Όχι, καθόλου. Δηλαδή, ότι μπορεί να τους ενοχλήσεις, άρα πρέπει να υπάρχουν αυτά όχι, τα πράγματα. Όχι, μου έρχεται και το κάνω. Τα θεωρώ εγώ πολύ έξυπνα και θέλω να τα βάλω. Δηλαδή, μου αρέσει ο λόγος που παίζει με την εικόνα και ενώ δεν προδίδει κάτι πρόστιχο, κάτι σεξιστικό, είναι πολύ έξυπνο. Εμένα μου αρέσει και θέλω και το κάνω. Και όπως είδες, δεν είναι στην ταινία κάθε τρεις σκηνές και μία τέτοια. Είναι δύο σημεία που νομίζω ότι είναι ωραία για την ταινία. Δηλαδή, η κοπέλα στο κρεβάτι που ξυπνάω μαζί της. Και ροχαλίζει τώρα, αποκαλύπτουμε και κάποια. Και όλη η εικόνα που βλέπει μια πολύ όμορφη γυναίκα με όλα αυτά που γίνονται, mm-hmm. που είναι μια βουβή σκηνή και είδες τι έγινε μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή, είναι το γέλιο σίγουρο σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δημιουργεί μια ωραία εικόνα με το που ξεκινάει η σκηνή και είναι αυτή η ανατροπή, η μία μετά την άλλη, που πραγματικά γίνεται το σύστριγγλο μέσα στην αίθουσα. Αυτά λοιπόν δεν θα τα βγάλω ποτέ, γιατί μου αρέσουν εμένα, γιατί τα θεωρώ έξυπνα, γιατί θα αρέσουν στον κόσμο, όχι γιατί πρέπει να τα βάλω. Ανατακτά διαστήματα να έχει και λίγο τέτοιο. Όχι, όχι. Η εμπειρία δηλαδή του... το δύο μπορεί να μην έχει καθόλου, mm-hmm. άμα δεν μου προκύψει. Mm-hmm. Η εμπειρία του Hairspray, ο ρόλος, όλο αυτό το πράγμα που σίγουρα είναι ίσως. Δεν βάζω τη Mrs. Doubtfire ουσιαστικά μέσα, γιατί εκεί ήταν άλλο είδος. Mm-hmm. Ναι, όμως και εκεί ήταν. Μην έχουμε το μυαλό μας στο ποια την έκανε πρώτη.
Όχι, The Fire ήταν ένας γυναικείος ρόλος, ένας πατέρας. Ήταν μια κωμωδία όμως ξεκάθαρα, όπου είχε άλλο ρόλο, ναι, η μάλλον γυναίκα που ντύθηκε η γυναίκα, μπράβο, μπράβο. Εδώ είναι μια γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, οκ, okay, οκ. Okay. Σου άνοιξε την όρεξη λίγο η εμπειρία τώρα αυτή του Hairspray, να παίξεις και σε κάτι, να δοκιμαστείς σιγά σιγά, να άλλα, όχι να αλλάξεις απαραίτητα, αλλά ας πούμε ότι κρατάς το Δελφινάριο για το καλοκαίρι, κατά διαστήματα, επειδή το είδος της παράστασης που σηκώνει το Δελφινάριο δεν μπορείς να το κλείσεις σε, ναι, θέατρο το χειμώνα. Το έχω τολμήσει, αλλά χωράγαμε πάνω σκηνή καταρχήν. Ναι. Οπότε, επειδή το χειμώνα παρουσιάζονται και άλλες ανάγκες θεατρικά, βλέπεις τώρα αυτό, τι σου έδωσε εσένα στον εαυτό σου μέσα, δηλαδή σε έκανε να έχεις μια όρεξη, να δοκιμάσεις, να τολμήσεις, να πεις αυτό τον κόσμο που με ακολουθεί, μήπως πρέπει, αξίζει τον κόπο να τον κάνω, να έρθει να δει και κάτι άλλο. Μα δεν μου άνοιξε την όρεξη. Το έχω αλλά κάνει... και λίγο ερμηνευτικά, ρε παιδί μου, δηλαδή κάνει... είναι σίγουρο ότι στη σκηνή του στο Hairspray, mm. Είμαι σίγουρος ότι αισθάνεστε όλοι πολύ ωραία και χαίρεστε και φαίνεται αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι αυτή η μαλακία που λένε όλοι στις τηλεοράσεις όταν βγαίνει μια παράσταση, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή φαίνεται ότι περνάτε ωραία επάνω, γιατί είναι και ωραίο το έργο και είναι η ομάδα όλη ωραία. Όντως με τον Κόκλα στη σκηνή αυτή που είμαστε μόνοι μας, αισθάνομαι σαν ζευγάρι, σαν άντρα με γυναίκα. Το βλέπω στα μάτια του, το βλέπει στα δικά μου. Δηλαδή εκεί δεν παίζουμε δύο ρόλους. Νομίζω ότι αισθανόμαστε και το αισθάνομαι από το άγγιγμά του, το αισθάνεται από τα γεγονότα, το συζητάμε. Λες να έχουμε ερωτευτεί. Θέλω να πω δηλαδή, αισθανόμαστε ότι εκείνη τη στιγμή ερμηνεύουμε τους ρόλους μας και αυτό αρέσει τον κόσμο. Mm-hmm. Γι' αυτό μας χειροκροτάει τόσο πολύ, το είδες και φωνάζουν μπράβο, γιατί βλέπουν δύο ηθοποιούς γνωστούς που έχουν κάνει πράγματα να παίζουν ένα ζευγάρι και να τους πείθουμε ότι είμαστε ζευγάρι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Για να απαντήσω στην ερώτησή σου, δεν μου άνοιξε την όρεξη τώρα. Νομίζω ότι έχω κάνει πράγματα διαφορετικά στο χειμερινό θέατρο στο Περοκέτο. Το Δείπνο Ηλιθιών ήταν ένας ρόλος πραγματικά πολύ δύσκολος για μένα, που στο τέλος πάλι κλαίγανε ο κόσμος. Γιατί βλέπανε έναν άνθρωπο πόσο καλός ήταν, πόσο αγαθός, πόσο ήθελε να είναι όλα γύρω του. Εντάξει, αλλά έκανε γκάφες. Κατάλαβες. Και πάλι μου λέγανε στο τέλος, κύριε Σεφελή, κλάψαμε. Και συνταφάρι στο τέλος της κοινού δικαστηρίου που προσπαθεί ένας πατέρας να αποδείξει ότι ντύθηκε νταντά για να βλέπει τα παιδιά του. Εκεί κλαίγανε. Δηλαδή θέλω να πω, έχω κάνει πράγματα διαφορετικά. Μην μένουμε στο Δελφινάριο. Όποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία μου, τα ξέρει. Δεν περίμενα το Hairspray. Γι' αυτό και δέχτηκα την πρόταση, γιατί ήξερα ότι θα παίξω το ρόλο όπως πρέπει. Θα είμαι μια μάνα. Δεν θα είμαι ο Σεφελής που ντύθηκε γυναίκα. Και, γιατί πάντα όταν παίζω γυναίκα, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος μου έχει πει ότι όταν σε βλέπει κάποιος από πίσω γυναίκα, νομίζω ότι είναι γυναίκα. Δεν βλέπει ότι είναι άντρας. Άμα δεν ξέρει ότι είναι ο Σεφελής, το περπάτημά σου, οι κινήσεις σου. Δεν θυμίζουν ούτε τραβεστή, ούτε αδερφή, τίποτα. Όπως το είπες και πριν. Δηλαδή, είναι σαν να βλέπεις γυναίκα. Και μου το είπαν, σου λέω, και φέτος άνθρωποι που ήρθανε, χορογράφοι, που έχουν να κάνουν και με την κίνηση. Σπουδαίοι. Πιστεύεις ότι οι σκηνοθέτες στην Ελλάδα εδώ πέρα περισσότερο σε σνομπάρουνε ή εσύ τους φοβάσαι λίγο? Δηλαδή, τι μετράει λίγο περισσότερο? Τίποτα τα δύο. Δεν έχει δοθεί ευκαιρία. Όταν δούλευα σε κάποιο θείασο, υπηρετούσα τη γραμμή που έδινε ο σκηνοθέτης, όπως και εδώ στο Hairspray. Από εκεί πέρα πήρα τα πράγματα στα χέρια μου και κάνω τις δουλειές μου όπως εγώ τις φαντάζομαι. Αυτό σκηνοθετούμε και σκηνοθετώ την όλη παράσταση χωρίς να σνομπάρω τους σκηνοθέτες, να τους φοβάμαι ή να νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι μεταξύ μας. Δηλαδή, άμα χρειαστεί ανάγκη πάλι να πάρω κάποιο σκηνοθέτη, θα το κάνω. Δεν έχω. Απλά νομίζω ότι και στο θέατρο υπηρετώ ένα είδος που πάλι το έχω εδώ μέσα. Και για να γίνει σωστά όπως εγώ θέλω, πρέπει να το κάνω εγώ. Αλλά όταν μου δοθεί ευκαιρία, όπως έγινε τώρα με τη Θέμητα Μαρσέλου, να σκηνοθετηθώ, σκηνοθετήθηκα. Δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους σκηνοθέτες. Δεν έχει τύχει στα τόσα χρόνια να σκηνοθετηθώ από σκηνοθέτες πολλούς. Δηλαδή με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, όταν είμαι σκηνοθέτης στον Ηλίου 16ου, ήμουν πιστός σε αυτό το ρόλο που σκηνοθέτησε ο Τάκης Βουγιουκλάκης. Ο Πέτρος Λεοκράτης πιο παλιά, που κάναμε κομμωδίες και με γκάγκς, επειδή είχε μπει στο τρυπάκι αυτό και του άρεσαν τα γκάγκς, γιατί πάλι έγραφα από τα κείμενα, σκηνοθετούσε ένα Μάρκο Σεφαλή όπως ήθελε εκείνος. Και εγώ υπηρετούσα τη σκηνοθεσία του. Θέλω να πω ότι δεν έχω θέμα με τους σκηνοθέτες, ούτε αρνούμε να σκηνοθετηθώ. Έχω τραβήξει λίγο μοναχική πορεία στον τομέα αυτό, ή γιατί αναγκάστηκα, ή γιατί δεν έτυχε. Δηλαδή, θέλω να πω, ή γιατί το είδος που κάνω εγώ μπορεί και κάποιος σκηνοθέτης να μην θέλει να το υπηρετήσει, mm-hmm. να το φοβάται. Αλλά δεν έχω κάποιο λόγο να μην συνεργάζομαι.
Πάντως, κάποιες από τις μεγάλες φίρμες της κωμωδίας στην Ελλάδα, σε όλη την ιστορία του θεάματος, τέλος πάντων, όταν πέρασαν τα χρόνια και προχώρησε αρκετά και η ηλικία τους, ή αισθάνθηκαν ήδη έτοιμοι να δοκιμάσουν το δράμα, ή τους τράβηξαν κάποιοι προς τα εκεί και είχαμε δει πολύ ωραία αποτελέσματα. Mm-hmm. Και μιλάω για πάρα πολλούς ηθοποιούς, από το Βέγκο μέχρι το Βουτσά, ως Ψάλτης και ο Μουστάκας το προσπάθησαν και στο θέατρο, κάναν κάποια πράγματα που ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να πήγαν άπατα γιατί το κοινό τους δεν ήταν έτοιμο να τους δει σε κάτι mm-hmm. τέτοιο. Αλλά πολλοί είπαν ότι άξιζε τον κόπο να το δοκιμάσουν και είδαν αποτέλεσμα. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου να δοκιμάζει δράμα στο μέλλον και έχεις σκεφτεί ποτέ έναν ρόλο που θα... Κοίτα, δεν το έχω σκεφτεί. Απλά, άμα έρθει η στιγμή να νιώσω την ανάγκη να το κάνω, θα το κάνω. Και δεν θα σκεφτώ τις συνέπειες αν ακολουθήσει ο κόσμος ή όχι, γιατί θα πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος να ακολουθήσει. Δεν θα το κάνω ποτέ για να αποδείξω σε κάποιους ότι μπορώ να κάνω και αυτό. Αλλά αν το νιώσω εγώ, είναι κάτι που αγαπήσω πάρα πολύ, που θέλω να το κάνω, που μέσα από αυτό εγώ θα βρω πράγματα για μένα και θα είναι ειλικρινές και αληθινό, πιστεύω και ο κόσμος θα τα ακολουθήσει. Ας είναι διαφορετικό από αυτό που έχει συνηθίσει από μένα. Αλλά θα το κάνω μόνο αν νιώσω εγώ την ανάγκη να το κάνω και μόνο αν έρθει εκείνη η στιγμή. Όχι σε καμία περίπτωση για να αποδείξω ότι παιδιά κάνω και αυτό. Θαυμάστε με. Δηλαδή, έχω πει και σε πολλούς συναδέλφους μου, πολλοί κάνουν πράγματα στο χώρο, κάνουν μάλλον, για να αρέσουν στο χώρο. Εγώ κάνω για να αρέσουν στον κόσμο. Γιατί έχω πάει και σε πρεμιέρες και εγώ ταινιών και έχω δει πράγματα που το βλέπεις. Δεν ξεφεύγει ούτε λίγο γιατί φοβάται τι θα πει ο χώρος. Και λέω: ο χώρος δεν θα πληρώσει ποτέ εισιτήριο να έρθει να σε δει. Ο κόσμος θα πληρώσει εισιτήριο. Κατάλαβες, και δεν το λέω με την έννοια του εισιτηρίου τα λεφτά. Θέλω να πω: αυτοί που θα μπουν μέσα και θα το κρίνουν καλό ή κακό είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί κάνετε πράγματα για να δείτε, να δείξετε στον χώρο ότι κάνω και αυτό, μπορώ και αυτή την πτυχή μου και την πλευρά του εαυτού μου και του ταλέντου μου, μπορώ να πάω για προς τα εκεί. Μα δεν με αφορά αυτό. Μένα θέλω να με κρίνει ο κόσμος που ξεκινάει από το σπίτι του, σηκώνεται, βάζει τα καλά του και πάει στο θέατρο ή στο σινεμά να με δει. Αυτό που έγινε χθες στην πρεμιέρα της ταινίας, που φύγαν άνθρωποι από τα σπίτια τους να πάνε να δουν και μπορεί και να είναι σε από χωριό και να πήγαν σε μια πλησιέστερη πόλη, ενώ που είναι η πρωτεύουσα του νομού, να δουν την ταινία μου. Εμένα αυτό μου λέει πολλά. Καταλαβες. Και σε αυτόν λογοδοτώ και αυτόν θα κοιτάξω να ικανοποιήσω με την επόμενη ταινία μου, όπως λες και εσύ, που θα προσέξω κάποια πράγματα και με αυτή βέβαια. Αλλά θέλω να πω, σε αυτόν απευθύνομαι και αυτόν θέλω να ευχαριστήσω. Σαν άνθρωπος στη ζωή σου, καθαρά προσωπικά εσύ, ο Μάρκος Σεφερλής, τι μπορείς να πεις ότι σε διαμόρφωσε λίγο περισσότερο ή σε στιγμάτισε ή σε έκανε να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα έξω από ό,τι έχεις ζήσει μέχρι σήμερα. Μία πολύ μεγάλη αγάπη, ένας θάνατος ή κάποια σοβαρή απώλεια ή το γεγονός ότι έγινες πατέρας και έχεις μία οικογένεια. Το γεγονός που έγινα πατέρας και έχω μία πολύ ωραία οικογένεια που με στηρίζει σε κάθε μου βήμα και που αυτή η απόκτηση του γιού μου, όταν ήρθε 10 μέρες πριν χάσω τον πατέρα μου, που ήταν μια μεγάλη μου αγάπη, τα συνδυάζω όλα. Δηλαδή, είχα μια πολύ μεγάλη ευτυχία και μια πολύ μεγάλη απώλεια. Την οποία απώλεια δεν την κατάλαβα. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος με την απόκτηση του γιού μου, που έφυγε ο πατέρας μου, ο οποίος έφυγε και χαρούμενος, γιατί ήταν άρρωστος μου και περίμενε να γεννηθεί ο Χάρης για να φύγει από τη ζωή. Το είχε πει κιόλας εγώ, αύριο θα φύγω και έφυγε. Μόλις τον είδε μια φορά, τον είδε στο μαιευτήριο. Άρα λοιπόν η απόκτηση του γιού μου με διαμόρφωσε. Και σαν χαρακτήρα και σαν άνθρωπο, και άρχισα να σκέφτομαι τελείως διαφορετικά. Όχι ότι ήμουν τελείως άλλος άνθρωπος. Ήμουν ένας άνθρωπος που αγαπούσα τους συνανθρώπους μου, αγαπούσα τους φίλους μου, ήμουν δοτικός. Και αυτό το μήνυμα προσπαθώ να περάσω πάντα και από τις παραστάσεις μου και από τις συνεντεύξεις μου. Ρε παιδιά, πάω και βλέπω παιδιά που έχουν σημαντικά προβλήματα. Και άλλοι το κάνουν, δεν το λέω για μένα. Βλέπω τους γονείς, το Γολγοθά που τραβάνε. Και πάω σε φίλους μου και λέω, ρε εσείς, άμα δείτε τι γίνεται γύρω μας. Αντιλαμβανόμαστε, το ξέρουμε, δεν το ζούμε, εγώ το ζω. Θα καταλάβετε ότι όλα αυτά είναι μάταια. Και η δόξα και το χρήμα και κατάλαβες. Υπάρχει τόση ανάγκη για αγάπη, γι' αυτό και κάνω φιλανθρωπικούς αγώνες. Πάω όπου και να είμαι, μπορώ να φύγω, να πάω ταξίδι μεγάλο για να συναντήσω ένα παιδάκι που θέλει να με δει, να του κάνω έκκληση γιορτή του. Δηλαδή, που δεν τα λέω αυτά. Τα λέω τώρα γιατί αισθάνομαι και καλά και γιατί είναι κουβέντα, όπως είπες, και δεν είναι συνέντευξη. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είμαι. Και έτσι ήμουν, θέλω να σου πω και πριν, με τον ερχομό του Χάρη βέβαια, ακόμα αυτό έγινε μεγαλύτερο. Κατάλαβες, θέλω να δίνω αγάπη, να παίρνω αγάπη, που παίρνω πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο. Γι' αυτό δεν έχω αποθυμένα, γι' αυτό
δεν βγαίνω να τα βάζω με όλους. Εγώ πάντα αμήνομαι και πάντα απαντάω. Έχω πάρει τόσο πολύ αγάπη από αυτόν τον κόσμο. Έχω λουστεί με λόγια που μου λένε ότι τους έχω κρατήσει τη ζωή από κατάθλιψη, από αυτοκτονία. Σου λέω πράγματα που λες, είναι δυνατόν να το έχω κάνει εγώ αυτό. Mm-hmm. Που λες, εσύ με έχεις κρατήσει τη ζωή. Έβλεπα εσένα και άλλαζε όλη η φιλοσοφία μου εκείνη τη στιγμή και με έχει σώσει από αυτοκτονία. Γι' αυτό και πολλές φορές λέω, άμα έχω προσφέρει σε έναν άνθρωπο αυτό, όλα τα άλλα που μου λένε, ό,τι και να ατάλλαντος να είμαι και να κάνω όλα αυτά. Τη στιγμή που έχω κάνει έναν άνθρωπο χαρούμενο που το έχει πραγματικά ανάγκη, έχω προσφέρει κάτι. Λοιπόν, για να καταλήξω, γιατί έθιξε ένα θέμα πολύ τρυφερό έτσι και ευαίσθητο, η απόκτηση του χάρη είναι ό,τι πιο σημαντικό έχω κάνει στη ζωή μου, που με άλλαξε, όχι σημαντικά όμως, γιατί ήμουν τέτοιος άνθρωπος. Mm-hmm. Απλά τώρα εντάξει, έχω ένα προορισμό, έχω ένα στόχο, βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά, πάντα, επειδή υπάρχει αυτό το παιδί που μου δίνει πολύ τρυφερότητα, πολύ αγάπη και είναι πάντα δίπλα μου σε όλες τις στιγμές, ακόμα και στις πολύ δύσκολες. Από εκεί πέρα στη ζωή μας συμβαίνουν πολλά και απώλειες και αγάπες και έρωτες και τέτοια. Εντάξει, νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πέρασε πολύ ωραία.